φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε ο Γιάννης Χιλιτίδης, παρέα μεγάλη. Ο Χατζινάκος. Έρχομαι σε μισό. Ναι, άθελα. Έτσι, τελευταία στιγμή. Χαϊβάνι. Ψάχνει στην κυματική εταιρεία. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Ο Τσόλος Σιμεώνει, άλλο ένα τίτλο. Ναι. Δίκαια. Δίκαια. Πολύ άχρωμο παιχνίδι. Δεν μ' άρεσε. Γιατί. Εντάξει, περιμένει μια κατάσταση από τη Μαρσέη. Τραυματίζεται ο Εμπαπέ, πέφτει από το. Όχι ο Εμπαπέ. Ο Παγιέ. Ο Παγιέ και ο Εμπαπέ. Από 6 μονάδες και 50 πάει στο 4-50 ο Άσος. Πολύ φορτώσανε να πούμε στον Άσο. Και την πατήσανε. Ένας φίλος μου, Οδυσσέας, το έπαιξε over, πήρε το 50ράκι του. Μπράβο του. Οδυσσέας. Το έκανε μόνο της Ατλέτικο. Ναι, το έκανε Ατλέτικο. Λοιπόν, γιατρέ μου, έχεις αρτήσει καμιά 15 μέρες. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ ήμασταν. Προτελικού εδώ ήμασταν. Α, ναι, προτελικού, σωστό. Λοιπόν, πώς βλέπεις, τελειώνει η σεζόν. Τελείωσε, έχουμε. Το κύπελο. Το μόνο το πρόβλημα. Έχεις απαντήσεις. Έχεις ενστάσεις για το Χιμένεθ. Ποτέ δεν μου άρεσε προπονητικά. Εμένα μου άρεσε. Προπονητικά. Εντάξει, εννοείς ότι Βασιλικού έβγαλε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή για μια ομάδα που έχει το τρίτο, τέταρτο μπάτζετ της κατηγορίας, καλό είναι να βγαίνει δεύτερη. Ναι. Γιατί για μένα η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα. Ναι. Πώς τα λες έτσι, γιατρέ μου. Είναι πραγματικότητα. Ναι, γιατρέ μου, μου αρέσει που τα βλέπεις έτσι. Μπράβο, γιατρέ μου. Με ποδοσφαιρική κρίση. Ναι. Τώρα δεν εξετάσω το τι έγινε ναι. Στα δικαστήρια. Δεν με αφορά κιόλας, δεν είναι ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν τα γουστάρουμε τα δικαστήρια. Δεν τα γουστάρουμε τα δικαστήρια. Εμείς τα λύνουμε τα θέματα. Οπότε και η ΑΕΚ μπορεί να πανηγυρίσει για το πρωτάθλημα επί Βάλνερ, δηλαδή. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αν νιώθει να εξετάσει, έτσι είναι καλά, έκανε και πανηγύρισε. Κάτσε τι, ο καθένας ό,τι νιώθει, πανηγύριζε. Όχι αυτά που γράφει στην ΕΠΟ. Κοίταξε.
Νάτος. Η αλήθεια είναι ότι νόμος πρωταθλητής το 18 είναι η ΑΕΚ και νόμος πρωταθλητής το 8 είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκείνος ο Ολυμπιακός στο χορτάρι αν ήθελε το έπαιρνε ούτως ή άλλως, γιατί ήταν στο C5 και πήγε πολύ χαλαρός εκείνο το ΑΕΚ Ολυμπιακός πριν το 4-0. Ναι. Ήξερε ούτως ή άλλως ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα από εκείνη την ΑΕΚ, η οποία αν δεν κάνω λάθος είχε χάσει και από τον Πανιόνιο και από τον Ηρακλή και φέρει στο παλέα με τον Άρη με τον γκολ του Ζεντίλ. Ναι. Δηλαδή μόνη της αυτοκτόνησε και ήταν λίγο περίεργη όλη η κατάσταση. Ήταν μια ΑΕΚ που θυμάμαι τον Νικολαίδη με τη ρητορική «Εγώ ΦΠΑ δεν πληρώνω», έπαιζε χωρίς φορολογική ασφαλιστική, ήταν γενικότερα μια κινητή παρανομία. Δεν την χωνεύεις. Είναι η αλήθεια, εντάξει. Ναι, μια ομάδα η οποία. Μάλιστα, από ψάρα γιατρέ και δεν εντάξει, η οποία στην ουσία χωρίς να έχει τη ρευστότητα παίρνει Ριβάλντο και τα λοιπά χωρίς να το πληρώσει ποτέ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και δεν σέβομαι και την ΑΕΚ. Γιατί είναι. Δεν τη σέβεσαι. Με την έννοια ότι έχει. Ποδοσφαιρικά, ναι. Ναι, έχει πραγματικά πιστολιάσει απίστευτες φορές και το ελληνικό δημόσιο και ποδοσφαιριστές. Είναι από αυτό που λέμε μια κακή εταιρεία και βλέπουμε ότι ξανασυνεχίζει το ίδιο δρόμο. Ναι. Άσχετα με διαφορετική οπτική, αλλά. Δηλαδή είναι κανένας απλήρωτος. Εντάξει, πάει στο πολύ χαμηλό κόστος. Αυτό ίσα ίσα είναι πολύ καλή διαχείριση. Ότι ο Τσιγκουναράς που το λέμε Λυσανίδη, από τη μία Τσιγκουναράς, αλλά από την άλλη, ξέρει και μπάλα και ξέρει να κάνει διαχείριση. Πάντως λέει ρε Λάζαρε, τι δες 600, από πού και πού. Για του χρόνου θα σέρνεσαι. Θες να με κλέψεις εμένα, πάει να τα πάρεις από αλλού. Για τους μη γνωρίζοντες, την πρώτη χρονιά στη Super League πάει ΑΕΚ, πάει νέα ΑΕΚ όπως είναι η πραγματική και επίσημη επωνυμία της, είχε 4 εκατομμύρια ευρώ ζημιά με 3,6 συναφορά συμβόλαια ποδοσφαιριστών, τα οποία καλύφθηκαν από άτοκο δάνειο από την Oil Tank, η οποία είναι συμφερόντων με Λυσανίδη. Αυτό ήταν ο λογισμός της. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, να μας απαντήσει και ο κόσμος, αν θεωρεί πιο υγιές. Το τσοβόλα εδώ στο άουλα που λέει ο Σαββίδης στο Λουτσέσκου και στο team του. Δηλαδή λέει παιδιά πάρτε όποιους γουστάρετε, εδώ είμαι εγώ, πληρώνω, πάρτε όποιους γουστάρετε. Δηλαδή σαν να λέει κοράκια, ελάτε να με δαγκώσετε. Ναι, ναι. Ή προτιμάτε το τζιγκούνι μεν Μελισανίδη, αλλά που ξέρει από μπάλα ναι. Και σε λέει Λάζαρε πόσα θες τόσα, άντε τα γόρι μου. Κοίταξε νομίζω ότι ο Πάοκ. Είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Φιλοσοφίες. Ναι. Ποια πιστεύετε ότι είναι πιο νοικοκυρεμένη και πιο σωστή. Κοίταξε. Ναι μεν ο Σαββίδης πληρώνει, καλοπληρώνει κιόλας, αλλά και αυτό καμιά φορά. Μπαίνει μέσα, γυρίζει μπούμερα. Ναι, γιατί μπορεί να πλακώσουν τα κοράκια, οι μανατζαρέοι όλοι και να του πασάρουν την πραμάτια του. Όπως το έχουν κάνει. Μπράβο. Ναι. Σαν να λέει τώρα ο Σαββίδης, ξανακάντε το. Εδώ είμαι εγώ. Πληρώνω. Μη μασάτε τίποτα. Ναι. Σε φέρνω Αζεβέδο, σε φέρνω μου λένε. Ναι. 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 500, 600, 600 εκατομμύρια. Το κακό είναι ότι η Κοντσάρεβα δεν ξέρει μπάλα. Είναι Τσιγκουναρού, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει. Κατάλαβες. Εκεί είναι το θέμα με την Κοντσάρεβα. Γιατί όταν δεν έχει δηλαδή ένα μπάγεβιτ. Όταν τα λέει αυτό ο Σαββίδης, κοιτάει την Κοντσάρεβα στα μάτια. Το κοιτάει όπω. Ναι, κατάλαβε, στραβά το κοιτάει. Του λέει κάτσε καλά τώρα. Ήπια τώρα δύο ποτάκια εκεί πέρα και είπα εγώ. Και του λέει να είναι και η κυρία Κοντζάρεβα. Το λέει ο Σαββίδης. Είναι εδώ, λέω δράκος. Καλά, όλα αυτά και τα λεφτά. Είναι δράκος, αλλά ποιος έχει γύρω του να εμπιστευτεί ότι τα λεφτά που θα δώσει. Μόνο την Κοντζάρεβα. Θα πιάσουν τόπο. Μόνο την Κοντζάρεβα. Η αλήθεια είναι ότι. Μόνο την Κοντζάρεβα. Να πω κάτι. Ναι. Και γι' αυτό δεν τη χωνεύουνε. Λοιπόν, ήδη στοιχηματικές έχουν βγάλει αποδόσεις για του χρόνου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο φαβορί με 2,25. Έτσι φαίνεται. Παρόλο που ξεκινάμε μείον 2. Να το παίξουμε κανένα 500 ρε γιατρέ, τι λες να πούμε. Να βγάλουμε τις διακοπές αν ζούμε του χρόνου. Καλά, ρε παιδιά. Μάιος μήνας ακόμα και τώρα. Έχουν βγει αποδόσεις. Έχουν βγει αποδόσεις. Βγάζετε τώρα συμπεράσματα από τώρα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε η άβρα του συλλόγου. Αυτό. Γι' αυτό έχει κρυφτεί. Είναι η άβρα του. Είναι η άβρα του συλλόγου. Κοίτα να δεις. Είναι μεν η άβρα. Δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα βήμα μπροστά οικονομικά. Έτσι, αντικειμενικά. Αλλά οι άλλοι εκεί κάτω να πούμε. Ναι. Και όταν χρειάζονται που ενώνονται και το αποδείξαν ναι. Αυτό και βγάζουν δόντια όλοι μαζί όποτε χρειάζεται. Ναι. Δεν είναι μια κατάσταση εύκολη κόντρα σε όλη την Αθήνα. Γιατί ο Πάοκ είναι στιγμή... η άβρα, ρε, το ξέρουμε. Ναι. Λέει είναι η άβρα. Ρε. Είναι η άβρα, αλλά και οι άλλοι από κάτω λύνουν και δένουνε. Και το αποδείξαν αυτό το πράγμα ότι λύνουν και δένουνε. Εντάξει, πήραν την ΕΠΟ οι Παοξίδες και ο άλλος έβαλε το δικό του άνθρωπο. Άρα ποιος έκανε το κουμάντο. Ποιος πήρε το κρίσιμο το σφύριγμα. Ο άλλος. Τότε. Τι να λέμε τώρα, παχιάλογια. Ναι, αλλά τώρα έχει κατά κάποιο τρόπο οριμάσει, να πούμε, η κατάσταση. Να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Η κατάσταση ήταν όριμη και φέτος ήταν όριμη. Ναι. Έτσι. Και φίλους είχαμε και συμμαχίες είχαμε εδώ πάνω. Και όλα τα καλά του Θεού είχαμε και τα αγαθά. Εγώ λέω να πάρει το Μητρόπουλο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτές είναι σωστές προτάσεις. Αυτές είναι. Και μεταγραφές. Το ΠΕΟ.
Αυτές είναι ναι. μεταγραφές. Μπαλαδόβατσες. Ναι, 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 ναι. Στο τι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει το εξαγωνιστικό τόσο πολύ να το σχολιάζω. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει. Το ξέρω, είναι στο χαρακτήρα σου. Δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα και πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτό. Δυστυχώς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχοντας μάθει από τα φετινά του λάθη. Ναι. Δηλαδή το να μπορέσει να αντιθασέψει αυτό που λέμε την ανεπομονησία για τον τίτλο ναι. είναι πιο όριμος και μάτς όπως τα φετινά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ δεν τα ξαναέχει. Θα τα διαχειριστεί ναι. πολύ καλύτερα ως σωματείο. Ναι. Και ο κόσμος ορίμασε και νομίζω ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του, γι' αυτό και είδες το λαϊκισμό. Ο κόσμος δεν έκανε κάτι ρε φέτος. Όχι, είδες τον κόσμο ο κόσμος φέτος, δεν έκανε κάτι φέτος κακό, το αντίθετο. Έχει μια ευθύνη όσον αφορά το κομμάτι με τον Ολυμπιακό. Αυτό... Όχι, καμία ευθύνη δεν έχει ο κόσμος φίλε. Αυτό που λέει ο Ρατόπουλος, στο τελικό πετάχτηκαν 1002, απλά δεν έτυχε κακιά στιγμή. Τώρα ένας εκεί, μια κορδέλα έτυχε κακιά στιγμή. Κάτι. Ο κόσμος δεν έτυχε. Είπαμε το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ τελικά. Τώρα θα κρεμάσουμε το Φουκαρά τώρα. Όχι, δα. Όχι, μα δεν φταίει ο κόσμος. Αλλά... Εκκλησία ήταν. Νομίζω... Και ο Ολυμπιακό και μια και εκκλησία ήταν το γήπεδο. Συμφωνώ ότι έχει οριμάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Νομίζω τώρα και στο 100% πλέον το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα έχει διαφορετική διαχείριση. Έχει άλλη άβρα ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Δηλαδή δεν κοιτάει αυτό που λέμε με εκδικητικότητα και ρεβανσισμό το σωματείο του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι πλέον ισοϊψής η ομάδα του, ίσως και η καλύτερη μοίρα. Και το είχαμε πει και τότε. Ο Ολυμπιακός είναι ποδοσφαιρικό λοιμό. Δυστυχώς κάποιοι τον βλέπαν ως το μέγιστο εχθρό. Και την πατήσανε στην επικοινωνική πολιτική του Καραπαπά και στην ουσία ο Καραπαπάς προσφέρει ένα πρωτάθλημα στην ΑΕΚ μέσω της νομικής οδού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο Καραπαπάς δηλαδή, είναι ο MVP. Βασικά ο Ολυμπιακός προτίμησε την ΑΕΚ γιατί είναι ο πιο ανώδυνος πρωταθλητής για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Για να κερδίσει χρόνο. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν σπρώχνει χρήμα ούτως ναι. ή άλλως ναι. και σου λέει από τον ΑΕΚ να πάρει. Η επιλογή είναι λογική αυτή τη ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού να προτιμήσει την ΑΕΚ φυσικά. Φυσικά και είναι το πιο λογικό. Ποια μεταγραφή. Πολλοί λένε για τον Άτχο. Έτσι ερμηνεύουν. Ο Αργιανός κλασικά με τον Γκάβορα το Μελιτσανίδη είναι, λέει, αφού και αυτός λέει μια από τα ίδια θα έχει με τον άφρακο παλετέμπορο. Λέει ο όχι ρε φίλε. Και εμείς υπήρχε εποχή που τα σκορπούσαμε ανάλογα. Ναι. Απλά εμείς επειδή δεν είχαμε το αβερέτζ από πίσω, χρεωθήκαμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν δεν χρεώνεται, αλλά σκορπάει. Η διαφορά είναι ότι εμείς τα χρεωθήκαμε, ρε φίλε. Γιατί και η δικιά μου ομάδα τα έχει κάνει αυτά. Πετούσε τις 800 και τα εκατομμύρια σε παίχτες, να πούμε, και σε καραβιές και σε 35. Ναι. Πώς δεν τα έχουμε κάνει κι εμείς. Εννοείται. Απλά εμείς τα χρεωθήκαμε. Αυτή είναι η μόνη μας διαφορά. Πιο ενδιαφέρον θα έχει μια ελληνική ταινία με τον Βέγκο που την έχουμε δει 200 φορές παρά ο σημερινός τελικός. Μας πήρε ο ύπνος, λέει σωστά, ο 2,79. Να πω κάτι. Αυτή είναι η Ατλέτικο Σιμεώνε. Κοινικά το πήρε πανεύκολα η Ατλετικάρα. Είναι πανεύκολα. Κοινικά. Να πω κάτι. Στο Europa League υπάρχουν και λαθρεπιβάτες ποδοσφαιρικοί. Πώς ήταν πέρσι ο Άγιαξ. Πώς ήταν η ομάδα από το Ντινοπετρόφσκι, δεν μπορώ να την πω καν. Και είναι η Ντνίπρο. Δηλαδή είναι ένας θεσμός ο οποίος ευνοεί. Μπορεί να βγάλει και ένα λοιμό, Βγάζει. Ναι. Δηλαδή και η Σάλτσμπουργκ ήταν κοντά να παίξει τελικό, η Αυστριακή. Σάλτσμπουργκ, πολύ χρήμα. Δεν είναι το ίδιο Σάλτσμπουργκ. Πολύ χρήμα η Red Bull. Χρήμα, ναι, αλλά είναι δεύτερη σε σχέση με τη Λειψία. Είναι αυτό που λέμε το παρασκευαστήριο ποδοσφαιριστών για την μεγάλη ομάδα τη Γερμανία που είναι η Red Bull Λειψία. Και νομίζω ότι. Έχει γιατρό Λεωθουβού ακροατή να μιλήσει για αυτή τη μούφα την ΑΕΚ. Δικαιώθηκες Βασίλη, ήμουν από τους λίγους που σε υπερασπιζόμουν όταν βάζελες και χανούμια στη λέγανε. Και ας μην γουστάρεις Αγγλία και Premier League, εγώ σε πάω λέει με 1000. Βέβαια εδώ να πούμε ότι ο Γαζινάκος, ο Κώστας Ορφανός και ο Απόστολος ο Τσουρέλας δικαιωθήκανε έναντι γιατρού Κερατόπουλου στο θέμα του Μπίσεσβαρ. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον Βασίλη να μας την πει. Λοιπόν, Βασίλη. Εσείς είχατε πει ότι η ΑΕΚ και στο μάτς του πρωταθλήματος και του κυπέλου πρέπει ο ΠΑΟΚ να περιμένει να τη χτυπήσει την ΑΕΚ στην κόντρα. Και εγώ θυμάμαι που είχαμε διαφωνήσει και έντονα εδώ πέρα με τον γιατρό που μου έλεγε ότι σωστά στην Τούμπα περίμενε μέχρι το 75 ο Λουτσέσκου και του λέω όχι, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να μπει μέσα να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του φέτος. Να πω, άλλοι ήταν βιολογικά η ΑΕΚ στο 10 Μαρτίου και άλλοι ήταν η ΑΕΚ στο 12 Μαΐου. Άλλοι ΑΕΚ αντιμετώπισε πριν 2 μήνες και με άλλο διακύβευμα. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει παίξει όλη τη χρονιά ένα στυλ ποδοσφαίρου κυριαρχίας, κρατώντας την κατοχή της μπάλας, έτσι έπρεπε να παίξει. Σε λέει είμαι πρώτος, είμαι πρωταθλητής, θα παίξω αυτή είναι η μπάλα μου. Θα προσαρμοστεί η άλλη ομάδα σε αυτό εδώ. Και εγώ πιστεύω ότι αν έπαιζε τη μισή μπάλα που έπαιξε στον τελικό ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, θα την είχε 2-0 στο ημίχρονο. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ένα πρώτερο κακό βίο. Δηλαδή, στο μάτς με την Τρίπολη πήγε να παίξει το box to box και μάτς κυριαρχίας και την πάτησε. Ναι. Οπότε, επειδή έχει το πολύ νοπό με την Τρίπολη, πήγε πιο φοβικά στο παιχνίδι. Και ήταν διαφορετικό, ήταν μάτς εξάποντο. Δηλαδή... Λες δηλαδή ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη τον έκανε να είναι πιο συντηρητικό. Ναι, 100%. Λες γι' αυτό το λόγο. Και ήταν αδύνατο. Παρακολουθώνει στη συνέντευξη υπόθεση στον ρεπόρτερ σε πολλά πράγματα ο Λουτσέσκου. Είπε ότι παίζω 4-4-2 όταν αμήνεται από τη μέση και πίσω ο αντίπαλος. Γιατί έχω τον Μπέλκα δεύτερο σέντερφορ. Εντάξει και πολύ ψηλά τα μπακ. Δεν είναι 4-2-3-1.
Ωραία. Μας δικαίωσε για το θέμα του Πέλκα ο τύπος ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το τελευταίο εξάμηνο σε ατομικές βελτιώσεις κτλ. Έτσι, σε πολλά πράγματα που είπε, νομίζω έχει δώσει δικαιώσεις ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι ένας. Όπως αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Είναι ο δουλευταράς. Είναι ο δουλευταράς. Δηλαδή, παίρνει έναν παίχτη του 3 και τον κάνει να πάει στο 6, το 7 σίγουρα μέσα στη σεζόν. Ναι. Είναι πολύ εργατικός, πολύ μεθοδικός, σκληρός και δίκαιος. Επειδή τον ξέρω την τριετία που πέρασε από εμάς, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή για να πάω ο οποίος θέλει να οριμάσει όσον αφορά το κομμάτι να διεκδικεί τίτλους πρωταθλήματος. Ναι. Η καλύτερη δυνατή επιλογή ξέρει καλά το οικοσύστημα του ελληνικού πρωταθλήματος, έχει δουλέψει στο μεσαίο επίπεδο και νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Και έχω την αίσθηση ότι ήταν και κοντά στην ΑΕΚ. Κοντά στην ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι. Είχε ακουστεί για την ΑΕΚ ο Λουτσέσκου. Ναι. Άντε με πατώ η μνήμη μου να μας πούν και οι φίλοι ΑΕΚτσίδες αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ήταν υποψήφιος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πρέμιερ στο σημερινό παιχνίδι. Ανιάρο. Ήταν αυτό που λέμε. Η Ατλέτικο της έντασης. Δεν μπορεί μια ομάδα χαμηλών εντάσσεων όπως είναι αυτή η Μαρσέικ να αντέξει σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτά τα τρεξίματα, σε αυτές. Δεν παίζει ρόλο ο τραυματισμός του. Νομίζω ότι γι' αυτό και τραυματίστηκε ο Παγέ. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν τρομερά έντονο. Έντονο ρυθμό, ε. Και ναι. Είναι εκτός γαλλικού πρωταθλήματος αυτή η λογική ποδοσφαίρου. Ναι. Κρίμα για την Ατλέτικο. Είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Είναι κρίμα που δεν προχώρησε στην νοκάουτ φάση του Τσουλού. Και μπήκε η Ρώμα. Η οποία ο Ρώμα όμως μας δικαίωσε με την πορεία της. Πέφτασε μέχρι τους 4. Για πάμε στον Άρη. Ο Άρης είχαμε τις γλώσσες του Δημάρχου. Σπάρτη, να πούμε. Έγινε Άρης. Και το τραγελαφικό. Το παίξα μάθαμε τι έγινε ουσιαστικά. Το παίξα χι, άλλοι και φωνάζανε. Χι, ημιχρόν το είχαν παίξει. Και βάζαν τον άλλο να. Να πει το Διαμαντόπουλο να χάσει το πέναλτι. Το Διαμαντόπουλο τι ήξερα. Δεν ήξερε τίποτα, ήταν ανυποψίαστος. Ναι. Και έγινε αυτό το ωραίο σκηνικό. Γι' αυτό έψαχνε ο Κανελάκης εδώ να μάθει. Παρέαρχε σε παρεφορά. Τι συμπορεφορά, ρε. Αυτοί πρέπει να κάνανε ζημιά εκεί πέρα. Εντάξει. Χάλασε ο Διαμαντόπουλο. Μπράβο το Διαμαντόπουλο. Μπράβο που του τη χάλασε. Ναι. Μπράβο και ο διαιτητή τη χάλασε βασικά με το πέναλτι που σφύριξε. Γιατί ήξερε ο διαιτητή, δεν το ήξερε. Όχι. Άρα έπρεπε να ξέρει. Ήταν εκτό κόλπου. Άρα έπρεπε να ξέρει. Μάλλον φώναξε στο στόπερ που έκανε το πέναλτι εκεί στο κόρνερ. Λε αν είπε από τη φάση 44. Εκεί πρέπει να υπήρξε ο διαπληκτισμό. Μεταξύ του στόπερ που έκανε το πέναλτι και του τερματοφύλακα. Έγινε κακή συνεννόηση. Ξέρω εγώ τι. Πώ το καταφέρανε. Θα σωθεί ο άρεστο χρόνο, πώ το βλέπει. Να δούμε πρώτα πώς θα είναι το φορμάτι της οργάνωσης, δηλαδή πώς θα πέφτουν. Ναι. Ακόμα και δύο να πέφτουν, ναι. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει από χαμηλότερη κατηγορία, έχει 4 χρόνια μακριά από τη Super League. Ναι, θα είναι δηλαδή θέμα, δεν έχει την τριβή της κατηγορίας. Δεν έχει την τριβή. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να αξιολογήσει το ρόστρε του αν αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολλές ή λίγες προσθήκες για να μπορέσει να μείνει με ευκολία στην κατηγορία. Ο Άρης χρειάζεται αυτή τη στιγμή 15 παίχτες, όχι για να μείνει φυσικά στην κατηγορία, για να χτυπήσει οκτάδα. Τι να χτυπήσει? Οκτάδα. Φαραπεδάρα. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν λέω ούτε για Ευρώπες και για κύπελα, αλλά ούτε και για παραμονή. Μιλάω για οκτάδα. Οκτάδα θέλεις. Από 8η θέση και πάνω είναι μια επιτυχημένη χρονιά για τον Άρη. Και 8ος. Ναι. Είναι επιτυχημένη χρονιά η οκτάδα. Δεν βγει 10ος, δεν πανηγυρίσετε εσείς δηλαδή. Όχι. Όχι, ούτε 8ος θα πανηγυρίσουμε. Ναι. Σου λέω πώς θα κριθεί μια χρονιά μετά από 4 χρόνια έλλειψη στην Α' Εθνική. Στον Ολυμπιακό πήγες με τον Όφη, να ξέρεις. Τι? Πήγε στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού μαζί με τον Όφη. Πού να ξέρω εγώ. Στο λέω εγώ να το ξέρει. Καλά. Το λες εσύ, να δούμε, ναι. Η μαξιλάρι μια μεγάλη ομάδα, ο Πάο και το λες εσύ. Δεν μπορεί να πάει. Κοίταξε, να πω ο κάτι. Ο κουναρά είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, ο άνθρωπο. Πήγε στο Βρούτο, να πούμε. Είσαι μαξιλάρι του Βρούτο. Αν ο πρόεδρο έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και να βάλει και αυτό το κάτι τη του εκτό από η διαχείριση που θα γίνει των εσόδων. Συμφέρει δανεικό από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι οκ. Αν δεν είναι, να κοιτάξει να βρει συμπαίκτε να δώσει την ομάδα, έτσι. Ναι. Κοίταξε, θα πω κάτι. Πράγματι, χάρη δική μου ομάδα η οποία τερμάτισε. Τον Άρη έχει ο Καρυπίδη, δεν έχει το Λεβαδιακό. Να πω για την Ξάνθη. Που είναι μια. Τον Άρη λέει ο Καρυπίδη, όχι το Λεβαδιακό. Ναι. Εμείς που είμαστε οπαδοί της Ξάνθης, τον Άρη τον βλέπουμε ως υποδέστερη οντότητα, να ξέρεις. Ναι. Πώς μας βλέπεις? Ως υποδέστερη οντότητα. Λέει αυτός. Ναι. Κοίτα να δεις, όταν θα έρθω στην Ξάνθη να παίξω και το θα σεβόμαστε έχω, και θα έχω περισσότερο κόσμο από σένα. Στην Ξάνθη. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Ο κόσμος δεν παίζει ποδόσφαιρο. Όχι, όλα παίζουν ρόλο για μια οντότητα, γιατρέ. Ναι. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να είναι η ίδια οντότητα η Ξάνθη με 500 κόσμο. Άτομα και ο Άρης με 15.000 στην τεχνική. Έλα, φάει 3-0. Μας χάσει 3-0 και έχει και 2.000 κόσμο. Τι έγινε. Εγώ σε λέω διπλό θα πάρω. Στην Ξάνθη, δηλαδή, ναι. Βάζει τόσο ψηλά τον πύχη. Να θες τα πηγάδια να κάνει διπλό. Γιατί, ρε, ποια Ξάνθη τώρα. Ποια Ξάνθη. Θα πάμε. Δηλαδή, να πω κάτι. Θα πάρει το αμάξι το δικό σου. Γιατί με αυτό που έχει αρχίσει. Η απέτηση μια ομάδα. Εγώ θα πάω απλά στην Κυρκίδα με του Αριανού, εσεί θα πάτε με του Ξανθιώτε εκεί. Μόνο Κυρκίδα θα αλλάξουμε. Φυσικά. Εμεί θα πάμε στα επίσημα, σαν κύριοι που είμαστε, και εσύ θα πάρει με του Αριανού. Φυσικά. Η απέτηση για μια ομάδα σαν την Ξάνθη με αντίπαλο τον Άρη τον Όφη είναι 6 βαθμοί του χρόνου στο πρωτάθλημα. Όχι, τίποτα λιγότερο. Μέσα έξω νίκη.
Ναι. 6 βαθμοί, ναι. Όταν μια ομάδα έχει 3 δίπλα στο τριοφόρο. Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα βάλουμε εδώ πέρα ένα στοιχηματάκι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν έρθει το παιχνίδι με τον Άρη νωρίς. Εγώ χρωστάω ένα τραπέζι στον μπαμπά του Πέλκα. Στον μπαμπά του Πέλκα. Στον μπαμπά του Πέλκα χρωστάω ένα τραπέζι. Γιατί πράγμα. Χρόνια είναι, τώρα. Ναι. Γιατί το 2004 παραθέριζα να πούμε. Από τότε. Κάτσε να δεις. Παραθέριζα σε ένα. Πώς λέγεται και στην Ουρανούπολη δίπλα ένα νησί, ρε. Δικαστήριο να ήταν, ρε. Αμουλιανή. Θα είχε διαγραφή άμα ήταν δικαστήριο το 2004. Θα είχε πάρει παραγραφή. Ένα πρωινό εκεί με τα αυγά μου και τα βουτήρατά μου κτλ. Σκάνει κάτι τύπε τα Γιαννιτσάνα που είναι. Οικογένεια μεγάλη. Σόι. Σόι. Και έχω ένα παιδάκι να μου ένα κοντό. Καλή ώρα σαν και σένα. Α, για τον Μπέλκα που έχεις πει ότι θα παίξει κτλ. Και άρχισε ο παπάς φανατικός παοξής, άρχισε να κάνει κριτική στις εκπομπές, τότε είχαμε ξεκινήσει κτλ. Ναι. Κάτσε ρε αντιμάντρο το λέω, σταμάτα να πούμε. Λέει αυτός λέει παίζει μεγάλη μπάλα. Τον έβλεπα με τον Μπέλκα και κλωτούσε την μπάλα, παιδάκι λέω, κλωτσάει την μπάλα. Λέει ο παπάς, αυτός μια μέρα λέει θα παίξει τον Μπάοκ. Ποιος είναι αυτός ο κοντός, θα παίξει τον Μπάοκ. Ήστερα λαθύρε ο Ρωμένος, το λέω. Λέει βάζει ένα στίχημα. Άφια παιδόρα το λέω. Ένα τραπέζι στο καλύτερο εστιατόριο της πόλης. Στη δικιά σου πόλη, στη δικιά μου λέω πότε θες. Καλά λέει, του το χρωστάω και. Είπα τον Νίκο από τα Γιαννιτσά πρέπει να τον βρει, γιατί είναι εκεί οι συντοπίτες. Πρέπει να του κάνω το τραπέζι, γιατί το οφείλω. Τώρα ψάρια τρώει, κρέας τρώει, δεν ξέρω. Ό,τι και να είναι, θα ξυλωθεί. Θα ξυλωθώ, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το παιδί. Το παιδί αυτό κάνει πολύ υπομονή, γιατί είναι σε μια ηλικία 25 ετών. Πήγε δανεικό σε ομάδα Β' Εθνική. Υπομονή από τον Πασχαλάκη δεν έχει κάνει. Έκανε. Εντάξει, ναι. Για τη θέση του, νομίζω πιο γρήγορα, αν φανεί κάποιο παίκτη σε αυτή τη θέση. Σωστό. Θα προωθηθεί. Ναι. Ο τερματοφύλακας δυστυχώς είναι μόνο ένας και είναι πολύ δύσκολο να καθιερωθεί. Ο Πασχαλάκης τον είχαμε δει και από τον Πανθρακικό, μας εντυπωσίασε με τα προσόντα του. Εντάξει, βελτιώθηκε και στα Γιάννενα. Να πούμε και συγχαρητήρια στον κύριο Πετράκη και τον κύριο Τσελιόπουλο που είναι προπονητή. Λέγανε γκούφι. Το λέγανε γκούφι γιατί έκανε ατομικά λάθη. Εντάξει, νομίζω. Η ερμηνεία είναι. Ότι η έλλειψη παιχνιδιών είναι καθαρά. Η έλλειψη παιχνιδιών. Εγώ έλεγα γιατί αυτός. Δηλαδή με είχε πιάσει γιατί αυτός έτσι. Τι στο διάλογο, τι. Η έλλειψη παιχνιδιών, γιατρέ. Ο συγχρονισμός χώρου με χρόνου, χωροχρόνο στον τερματοφύλακα. Είδες όταν έκανε 10 συνεχόμενα παιχνίδια πώς ανέβηκε. Και ο Λουτσέσκο τον δικαίωσε. Και αυτόν. Το λέγαμε, λέγαμε για το Ρέι από την αρχή. Ότι ίσως και ο Ρέι, αν δεν υπήρχε από την αρχή της χρονιάς και είχε ξεκινήσει ο Πασχαλάκης, αστεία γκολ όπως. Αυτό που δέχτηκε μέσα στο Καραϊσκάκι στο Ρέι ή το πέναλτι το οποίο έγινε με την Έστερσουτ. Θα πέναγε στην Ευρώπη, ρε. Εννοείται, χωρίς Ρέι. Εντάξει. Ο Ρέι δεν είχε. Τον διακρίναμε ότι δεν είχε πνευματική. Ικανότητα να παίξει ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή πάει κάνει πέναλτι στη γραμμή του πλαγίου, out πλάγια. Σαν να μπαίνει στην πλάγια γραμμή και πάει κάνει πέναλτι. Πρέπει να τον καθυστερήσει εκεί, να γυρίσει η άμυνά του και μετά τέλειωσε στην πλάγια γραμμή. Γυρνάει ο στόπερ, γυρνάει ο Χαφ, κλείσαν τον χώρο. Άμυαλος. Τι να κάνουμε, το καλοκαίρι πολλές φορές κάνεις επιλογές για βασικούς και δεν σου βγαίνουν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και ειδικά στη θέση τερματοφύλακα μπορεί να κάνεις πολλές αστοχίες, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο καλούς τερματοφύλακες. Αν ο Γλύκος επιστρέψει, σαν δεύτερος. Ο Γλύκος θα πάει, λέει, ιδανικός ή θα φύγει. Ελεύθερος. Ας φύγει. Φύγει και ο Ρέι, δύο. Και θα έρθει ο Ζίφκοβιτς. Σαν δεύτερος. Τι θα έρθει, σαν πρώτος. Είναι λογικό, είναι εντάξει. Όσο καλός και να είναι ο Ζίφκοβιτς, τον είχαμε στην ομάδα μας. Δεν είναι καλύτερος του Πασχαλάκη. Όχι, όχι. Δεν είναι καλύτερος του Πασχαλάκη. Δεν είναι καλύτερος του Πασχαλάκη. Και θα βάλουν και ένα τρίτο εκεί, τον Μπιτσιρικά. Ποιος το Σιαμπάνι. Ο Σιαμπάνι, εγώ αν ήμουν, θα έλεγα με αυτά τα θηρία δεν παίζω. Στείλε με στη Λαμία, στείλε με στην Καβάλα, στείλε με στη Λάρισα, στείλε με στην Κομωτινή. Δεν ξέρω με το Μελίσσα τι θα γίνει. Ο Μελίσσας. Συνάντησα την αδερφή του στο 12 μια μέρα. Είναι ακροατής μας. Δεν μπόρεσε να παίξει πολλά παιχνίδια στη Λαμία. Αυτό ήταν κακό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα θα πάει μάλλον πάλι δανεικός. Θα πάει μάλλον πάλι δανεικός γιατί δεν έκανε πολλά παιχνίδια. Ποιος έπαιζε στη Λαμία τέρμα. Έφυγε. Πήγε στην Τρίπολη νομίζω. Ποιος. Παπαδόπουλος του Πανιωνίου. Όχι, πήγε φέτος ποιος έπαιξε. Παπαδόπουλος. Στο Πανιώνιο που έπαιζε. Ναι, αυτό. Καλώς ήρθατε, φίλε. Πήγε Τρίπολη τώρα. Μαζί με τον Διούδη ήταν δίδυμο. Πάμε διάλειμμα, θα πούμε πολλά πράγματα μετά το επόμενο μισάωρο. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα.
GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις? GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις? GPS, λογικό, έχεις? Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Μεϊμάλης. Μεϊμάρης. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com. Μεϊμάλης. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design. Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη. 2310-201-202. Custom design. Premium car styling. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσαφικά σαν κοσμήματα και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. You take my life. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe. Iron Maiden. Judas Priest. Volbeat. Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γιατρέ, είπε στο απέστειρε στο Πούντο, αλλά τώρα το Πούντο είδα εδώ έξω. Τι έγινε τελικά? Τάξη. Πήγε στο Κταίο και πες την ιστορία λίγο. Εντάξει, ήταν μια ιστορία περίεργη. Πήγε στο Κταίο και τι σου είπε? Κόπηκα αρχικά. Καλά, στο τεχνικό έλεγχο. Αυτοί με τον Άσ, πώς τα περνάνε τα λεωφορεία που βαράνε ένα τόνο του Μάνι? Δεν μπορεί να τα περάσει εσύ το Πούντο εκεί πέρα από το Κταίο? Εντάξει, δεν είχε πρόβλημα στα ένα τόνο του Μάνι, πώς τα περνάνε αυτοί? Δεν είχε πρόβλημα. Ένα κάρο καρκίνο βγάζουν εκεί. Δεν είχε, δεν είχε πρόβλημα στα καυσαέρια, είχε πρόβλημα όσο. Σε άλλο ρωτάω, πώς κόψαν το δικό μας το Πούντο και περνάνε τα λεωφορεία? Εντάξει, δεν κατάλαβα πώς και τι. Εντάξει. Δεν είσαι πινελίκη για τον ΟΑΣ που τους περνάνε έτσι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, νομίζω. Με ενδιαφέρει εμένα. Εντάξει. Ξεκινάει το λεωφορείο και κορνάρουν από πίσω, με βρίζουν. Λέω μισό λεπτό, παιδιά, λέω να πάρουμε κανένα τρίμηνο ζωή παραπάνω. Δεν γελάνε. Λέω βρίστε, βρίστε, λέω, αλλά ντουμάνι λέω. Για λέγε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κόπηκα, αναγκάστηκα να κάνω κάποιες βελτιώσεις. Τι έκανε, δηλαδή, τι βελτίωση έκανε? Εντάξει, τα λάστιχα βελτιώσαμε. Δεν είχε αυτό που λέμε. Χωρί λάστιχα πήγε, ρε. Ήταν στα όρια της φθοράς, οπότε αυτή τα σημεία. Εμένα είναι στα όρια της φθοράς, αλλά με. Καλά, με φθαρμένα, αλλά σε κάνεις του κόσμου ταξίδια, ρε τρελώσεις εκεί, σε να πούμε. Ναι, ρε, θα μας πάρει χωριό εκεί. Θα μας πάρει το λαιμό, ρε. Και εσύ μου λες να πάμε Πασαρεκού, Άρης με του γιατρού. Τα άλλαξα, τα άλλαξα, εντάξει, οκ. Okay. Πώς έδωσες? Συνολικά για τις αλλαγές, 460 ευρώ. Τα αλλάζει πόσο τα άλλαξες? 240. Καλά είναι. Και εγώ τώρα θα ήθελα να τα αλλάξω, αλλά μου λέει ο Πεντεμεζάς, μην τα αλλάζεις, λέει τώρα, λέει, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο λέει άλλαξα. Οπότε περάσαμε τον τεχνικό έλεγχο τώρα, έχουμε άλλα 2 χρόνια ζωής. Έχεις 2 χρόνια. Δεν τα πουλήσει, ρε Χριστέ, σαν και εμένα κι εσύ. Εντάξει, έχω μια. Έχει σαπίσει ο. Είναι ο δεσμός που έχω, έχει κάνει τρομερά ταξίδια. Τα έχω συνδέσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εμένα με τρομερές εκδρομές. Το αμάξι μου ξέρουν όλα τα μυστικά μου. Δηλαδή. Ναι. Και η πρώτη εκδρομή που το Πούντο έκανε με το νέο Κταίο ήταν στο παραλίμνιο Σερών. Πήγες. Πήγα να δω παραλίμνιο. Βρήκες το Πούντο παραλίμνιο. Εγώ, άμα πει πάνω στο πανεύκολο, πανεύκολο. Ποιο δρόμο παίρνει? Ουσιαστικά κινείς νότια περιφερειακή Σερών, φτάνει στο ύψος του νοσοκομείου Σερών, στρίβεις για νέο σκοπό και μετά από 10 χιλιόμετρα βρίσκεις στο χωριό του παραλίμνιου. Ποιο να βρω εγώ? Καταρχήν, ποιο άλλο αμάξι μπορεί να σ' αντέξει σένα, ρε γιατρέ, με αυτά τα ταξίδια που πα στα παραλίμνια και στο ένα και στο άλλο? Πάρα πολλά. Μπορεί άλλο αμάξι να σ' αντέξει? Πήγες δηλαδή παραλίμνια. Θα βάλει τον αυτόματο και θα φύγει μόνο, θα πάρει κανένα καλό αμάξι. Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος.
Η Βόλος πάμε στοίχημα, όπως το αποκαλεί ο κύριος Ραγκάτσης στην πρωινή του εκπομπή, έτσι χαριτολογώντας. Βόλος πάμε στοίχημα, ναι. Ναι, πάμε στοίχημα, εντάξει. Μου αρέσει, είναι ευφυές αυτό. Και ο Ραγκάτσης μου αρέσει ως παραγωγός. Ναι. Πραγματικά γελάω. Ποιος άλλος παραγωγός στο Μετρόπολης αρέσει? Για κάνε μας μια κριτική τώρα, για πες μας. Νομίζω σαν το Ραγκάτσι, ο οποίος έχει καλή γνώση και ισπανικού ποδοσφαίρου, ναι, και έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Βέβαια, ναι, καμιά φορά γίνεται μονότονος. Ναι. Δηλαδή το μοτίβο πρέπει να το αλλάξει. Ναι. Αλλά γενικότερα είναι εύστροφος και μου αρέσει που έχει και δώσει αυτοκριτικής πολλές φορές και για τις ομάδες της πόλης. Mm. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Δεν χαϊδεύει αυτάκια. Όπου θα δει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, θα το πει ευθέως. Δεν νομίζω να κρυφτεί. Ποιο δεν χωνεύεις? Τι εννοείς πιο δεχονεύω? Ποιο δεν θες να πω? Κοίταξε, ο λαϊκισμός περισσεύει, για να λέμε την αλήθεια στους παραγωγούς. Ναι, αλλά... Και πολλές φορές, ας πούμε, γι' αυτό γίνεται κουραστικό. Εντάξει, δεν μπορώ να κατονομάσω κόσμο. Ω, δεν είναι και σωστό αυτή τη στιγμή. Μια που είμαι και φιλοξενούμενο στο σταθμό. Είναι λεπτός άνθρωπος, έτσι. Είναι. Αλλά γενικότερα στην ποινότητά του παραγωγή, αυτό που λέμε το έλλειμμα κριτικής περισσεύει παντού. Είναι σε υπερβολικό πλεονασμό. Και τι είδες εκεί τώρα, πήγες εκεί? Λοιπόν, στο πάω στο χωριό του Παραλιμνίου. Τι μέρα? Κυριακή. Ωραία. Ξεκινάμε το πολιτισμικό σοκ νούμερο 1, κυρία Ζωή Ταβέρνα. Έχουν έρθει καμιά 100 εκδρομή από το Βόλο. Κατεβαίνουν απ' έξω από την ταβέρνα τη κυρία Ζωή. Και λέει έτσι με θράσος ωραίο: δεν ανοίγουμε, λέει, πριν τις 6. Εδώ δουλεύουμε στα χωράφια. Όταν γυρίσουν, λέει, από τα χωράφια οι άντρες. Η ταβέρνα ανοίγει. Θα ανοίξει ταβέρνα. Και να περιμένω απ' έξω 100 άτομα να φάνε. Να μιλήσουν. Φάγανε. Φάγανε. Πού? Έξω από το γήπεδο είχε εκεί κυλικείο με σουβλάκια. Έρθε ο δημαρχάρα τη καρδιά μα, ο κύριο Μπέο. Τα αγόρασε όλα, κέρασε τον κόσμο. Έφαγε. Άρχοντα άνθρωπο. Έφαγε. Έριξε πράγμα. Εντάξει, Μπέο συναχυλία. Δύο μέτρα. Εγώ δεν είχα δει ποτέ από κοντά. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη σωματοδομή. Τρομερό άνθρωπο, ευφυή, με χιούμορ. Μίλησε μαζί του. Ναι, βέβαια. Τι είπε δηλαδή? Πολλά και. Ότι ετοιμάζεται για Super League του χρόνου. Δεν βλέπει κανέναν αντίπαλο. Μ' αρέσει για τρέπου, σου αρέσει το καθαρό ποδόσφαιρο πάντως. Ναι, μ' αρέσει. Εντάξει, και καθαρές ομάδες που συμπαθήσει, καθαρές ομάδες. Γι' αυτό σε γουστάρω, ρε γιατρέ. Και θαυμάζει τον κύριο Μπέο. Ναι, ναι. Νομίζω δεν είναι ποδοσφαιρά άνθρωπο. Θα ήθελε να κοντέ ένα Μπέο. Στον Άρη. Ναι, στον Άρη, θα ήθελε ένα Μπέο. Με το χαρακτήρα του, ναι, με άλλα πράγματα. Με το χαρακτήρα του, το τζαμπουκά του. Θα το κάνετε καμιά μαγιά η φίλα, θα σα αρχίσει να πούμε. Στην ουσία ο κύριο Μπέο δεν φαίνεται. Δηλαδή η χρηματοδότηση τη ομάδα είναι ο κύριο Σπυριδόπουλο, ο οποίο έχει το Σκοτίνα Ριζόρτ. Είναι φίλο του Αχιλέα. Είναι αυτό που λέμε, έχει ηθική υποστήριξη. Καλά, εντάξει. Θέλαμε. Πραγματικά, αλλά. Την μιλάμε ομάδα για πλήρη διαφάνεια δηλαδή. Πήρε, ναι, μια ομάδα, ναι, από πουθενά, πήρε αφημί, όπως είχε κάνει κάποτε ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Άσκα Σάνδρα. Έτσι λοιπόν πήρε την Πίδνα Κίτρου, την μετονόμασε σε Βόλο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο και έβαλε. Θυμάσαι πέρσι τα λέγαμε εκεί 30 Ιουνίου κάπου που είχαμε συναντηθεί. Πού, πέρσι? Ναι. Ναι, θυμάμαι. Θυμάσαι. Ναι. Και τα λέγαμε εκεί με κάτι νικιώτας και Ολυμπιακούς ότι δεν σας βλέπει καν ο Μπέος με το νέο του εγχείρημα και θα σας αφήσει πίσω σκόνη. Δηλαδή. Πάει να φάει λάχανο ο Ηρακλήδες και τα λοιπά. Πάντως το Κατσιαμπή τον άκουσα φιδωλό για μια. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το κομμάτι άνοδος, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αν ανέβει είναι παράτυπο. Ναι. Αφού έχει λέει ο νόμος. Αυτό προβλέπει ο ΚΑΠ. Ναι. Για να λέμε την αλήθεια. Τι λέει ο ΚΑΠ? Αφού έχει και οθελή πτώση, δηλαδή πάει, δεν μπόρεσε λόγω φορολογικής. Ο κύριος Κόκκινος λέει δεύτερο Ηρακλής, ο πρόεδρος λέει τον Ηρακλή. Κάτσε, δηλαδή τώρα αυτό που λέει. Αυτό γιατί όμως απερίφθησε η ένσταση, όχι, δηλαδή του. Πώς το λένε, του Άρη Παλαιοχωρίου, γιατί απερίφθησε? Ο Άρης Παλαιοχωρίου έθεσε ένα ερώτημα στην νομική υπηρεσία της ΕΠΟ. Για να ερμηνεύσει το άρθρο 2 του παραρτήματος 1 του ΚΑΠ όσον αφορά τις οικειοθελείς πτώσεις ομάδων, και... όπου λέει ότι σε περίπτωση που μια ομάδα είναι εντός τετράδας ομίλου είτε εντός τετράδας της συνολικής βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ότι δεν μπορεί να ανέλθει κατηγορία, και η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ απάντησε ότι μπορεί να συμμετέχει στα μπαράς, αλλά δεν διευκρίνησε αν μπορεί να ανέβει κατηγορία. Ήταν ασαφή δηλαδή. Υπήρχε μια ασάφεια στο κομμάτι πώς ερμηνεύεται η τετράδα. Ναι. Αυτό και γι' αυτό και δεν έκανε και. Τώρα για δεν... να προκύψει πρόβλημα στον Ηρακλή, πρέπει να γίνει ένσταση από άλλη καλό ομάδα. Η πρώτη... Ή από μόνη της η ΕΠΟ θα οφείλει να. Κοίταξε, μπορεί να βγάλει αλήθεια, κόκκινο δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια η ΕΠΟ θα βγάλει κατάταξη ομάδων από αυτές που θα είναι επιλαχούσες και δεν θα γίνουν μπαράς. Απλά η ομάδα η οποία θα έχει από τις ομάδες που δεν θα προβιβαστούν, δεν θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις των δύο ομίλων, Βορρά και Νότου. Θα τις βγάλει 5, 6, 7, 8. Θα έχει ένομο συμφέρον να κάνει κάποια ένσταση. Δηλαδή. Νομίζω, ναι, ότι θα έχει ένομο συμφέρον να κάνει ένσταση. Ναι. Για ομάδες οι οποίες δεν μπορούν. Έστω ότι δεν κάνει κάποια ομάδα. Εκτός και αν ο Ηρακλής κάνει το αμίμητο και βρει τρόπο και κάνει εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ και τη βύση από το χάρτη, το οποίο απαιτείται ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή. Τι να συζητήσουμε. Ναι. Επενδυτής δεν υπάρχει. Ναι. Όλα είναι πολύ δύσκολα, γι' αυτό και ο κόσμος του Ηρακλή δεν στήριξε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή. Νομίζω ότι δεν είναι χάζος ο κόσμος. Ξέρει, διαβάζει, βλέπει τους νόμους, βλέπει τις προδιαγραφές.
Δεν υπήρχε. Αν κάποια ομάδα δεν κάνει ένσταση, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή ο νόμος εφαρμόζεται μόνο εάν μια ομάδα καταθέσει ένσταση. Αλλιώς μετά ανέβα Ερακλή, κανείς δεν έκανε ένσταση για να σε ενοχλήσει. Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Καταρχήν, μα είναι ξεκάθαρο. Πες ότι ανεβαίνει, ρε γιατρέ, πες ότι ανεβαίνει. Ανεβαίνει με χρέη. Ανεβαίνει με χρέη. Παναβιώνει. Επενδυτής υπάρχει. Δεν από υπάρχει. Τι πάνε δεν υπάρχει. Ποιο είναι λογικό. Ο Τσουτζιάλη με τον Κατσιαμπή. Με τόσα χρέη στη Β' Εθνική, δηλαδή. Αυτό που λέμε είναι αργός θάνατος. Αυτό που δεν έγινε πέρσι στον Παθανασάκη θα γίνει μετά από ένα χρόνο. Έχοντας την κοιλίδα της Γάμα Εθνικής. Μάλιστα. Δηλαδή, βρώμα η δουλειά. Εντάξει, οι αποφάσεις είναι χωρίς λογική. Βασικά, ο Ολλανδός όμως την έβαλε καλά την ομάδα φέτος. Την ανέβασε μια χαρά. Εντάξει, ότι ο Μπύρος θα έρθει στον Ηρακλή σαν παράγοντας. Θα αφήσει τη Δράμα και θα έρθει στον Ηρακλή. Αυτή είναι μια πληροφορία που έλαβα σήμερα. Ακούγεται πολύ για Γρηγορίου στη Δράμα, ότι είναι διακαής πόθος του κύριου Μπύρου και δεν νομίζω ότι θα κάνει την μετακόμιση από τη Δράμα στο Καφτανζόγλιο. Ναι. Γιατί το νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας παραλογισμός. Να έρθει σε μια ομάδα με 5 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Ναι. Να κάνει τι. Ποιος, ο κύριος Μπύρος. Να καλύψει τα χρέη του παλιού Ηρακλή του Παπαθανασάκη. Να τον δαγκώσουν όπως τα δαγκώναν στη Δράμα και στην Καβάλα. Να τον δαγκώσουν ενώ. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι πολύ καλύτερα στο περιβάλλον της Δράμας. Είναι πιο υγιές. Αν το ψήσουν να πούμε τον Μπύρο, εύκολα μπορεί να έρθει να την κάνει τη δουλειά. Έτσι έμαθα σήμερα. Εντάξει, αυτό χωρίς... είναι ένα ρεπορτάζ δικό μου. Ακούστηκε, το... ακούστηκε ναι. Αυτό η φημολογία περί Μπύρου Μυροφορίδη. Ναι. Όχι μόνο Μπύρος και Μυροφορίδης πακέτο. Όπως είναι για μένα πληροφορία γκαραντή ότι ο Καλατζίδης Κάλλας αποχωρούν από τον Απόλλων Πόντου και αναλαμβάνει την ομάδα ο Μπαλτίδης, να πούμε. Αυτή είναι μια πληροφορία. Ότι τελειώνει ο Κάλλας από τον Απόλλων Πόντου και αναλαμβάνει ο Μπαλτίδης. Με τι προοπτικές στη Β' Εθνική του χρόνου? Δεν γνωρίζω. Έχει μια στοιχηματική εταιρεία ο Μπαλτίδης. Τυχώνεται, την κάνει, τυράνει. Είναι ξύπνιος να πούμε κι αυτός. Πάντως να πούμε στη άλλο στυλ παράγοντας από τον Κάλλας. Ο Κάλλας είναι να πούμε τον Καλατζίδη. Στη Β' Εθνική κρίθηκαν οι πέντε ομάδες που επιβιβάστηκαν σήμερα και ο Πανσεραϊκός που επιβιβάστηκε μαθηματικά μετά την ισοπαλία με την Παναχαϊκή. Ναι. Στενοχωρέθηκα εγώ πάρα πολύ. Και οι μαθηματικές ελπίδες του εξανεμίστηκαν με το χαμένο πέναλτι του Κρητικού στο 93. Βάλτε ρε Κρητική να σε ρίξω. Εγώ ήθελα την Κυριακή, ρε Πανσεραϊκή. Εγώ ήθελα να σε ρίξω. Είναι τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή που σε βαθμούν. Στους 40 βαθμούς. Δεν ξεχνάμε εμείς. Στην τετραπλή ισοβαθμία αυτή τη στιγμή. Μας πολέμησαν, δεν τους ξεχνάμε. Ποιοι σε πολέμησαν, οι Καβάλα και οι Σέρες? Δύο χρονιές οι Σέρες φάγανε λίσα κακιά, φωνάζαν εκεί στη Β' Εθνική όταν. Ανεβήκανε να μην με τα 12 στα 12. Πόσο μικρό σου όχι, δεν έχει σημασία. Να μαλώνει με την Καβάλα και όχι, τον Πανσεραϊκό. Με τον Αμυγδαλή. Και με τον Αμυγδαλή, και τις μύγες, και τις μύγες πρέπει να τις πατάς όποτε μπορείς. Τις μύγες, ρε. Μύγες είναι αυτή για τον Άρη. Μύγες. Τον Άρη ντέρμπι με το σουφλί, ρε. Τι να σε πω, μωρέ, τι να σε κάνω, μωρέ. Ναι, απλά επειδή ο Άρης είναι Άρης, η θέση του είναι στη Super League και ανέβηκε. Και οι άλλοι είναι να διαλυθούν και να πάνε στη Γάμα Εθνική. Ο καθένας παίρνει σε βάθος χρόνου αυτό που του αξίζει. Καμία δρόμο όλες. Ώρες. Λοιπόν, Σέρες. Από εκεί που ήρθανε. Ναι. Διάλυση άμα διάλυση. Καβάλα, δρόμο. Δρόμο η Καβάλα. Ουστ. Πάει, ουστ. Λοιπόν. Ναι. Βέρεια δεν έχει να δείξει τίποτα. Βέρεια, πάει, δρόμο. Τίποτα, δεν χρειάζεται. Ναι. Κανένα λόγο ύπαρξης. Παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω, ποιες άλλες ομάδες που ήταν τα τελευταία χρόνια. Η Καβάλα ήταν, ξέρω εγώ. Η Δράμα έχει μια δόξα Δράμα, όχι. Παραδόξως, εγώ θα πω ότι δεν την δίνω κατάρα τη Δράμα. Ναι. Δεν τη δίνω κάποιο τέτοιο. Σε αδιάφορο παιχνίδι. Την εκτιμάω πιο πολύ τη Δράμα. Ναι. Την εκτιμάω πιο, πολύ τη. Με τον Κάλλα να πούμε. Έχει πυρικό, έχει εδεσαϊκό. Εδεσαϊκό. Πανθρακικό που ήταν. Φύρα όλες οι άλλες. Φύρα. Κανένας λόγος. Τέλειος. Δεν τη θέλει. Το γεγονός ότι είναι στο υψής του Άρη και απλά τον διαγωνίζονται, γι' αυτό δεν τη θέλει. Ναι, είναι αντίπαλοι του Άρη. Είναι αντίπαλοι του Άρη. Τι το βγάλες αυτό, ρε. Όταν μια ομάδα στη Γάμα Εθνική όπως είναι ο Πανσεραϊκός μπορεί και συναγωνίζεται και στην ουσία κατορθώνει την πρώτη χρονιά που είσαι το απόλυτο φοβορή να ανεβαίνει η ίδια. Αυτό λέει πολλά. Με βαλίτσες από κάτω μεριά, από Αθήνα μεριά. Όπως και να έχει. Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Αυτό δείχνει και τη δυναμική του Άρη. Το ότι δεν μπορεί να ανέβει. Φίλε, γι' αυτό έφυγε ο Καλατζίδης. Γιατί ήταν αδύναμος. Γι' αυτό έφυγε από τον Άρη Κλωτσιδών ο Καλατζίδης. Ναι. Γιατί ήταν αδύναμος να πάει να πάρει ένα παιχνίδι στην Δράμα να δώσει τον Οβολόν του να τελειώνουμε. Ότι ανεβαίνει η Λαμία. Τώρα μιλάει για σένα, για τις βρώμικες ομάδες. Ζητάει από τον Καλατζίδη να πάει να αγοράσει τα μάτσα σου. Κατάλαβε. Σόπαρε φίλε, σε αθώες κατηγορίες έπεσα εγώ. Είμαι πιο καθαρός από σένα τώρα γιατί. Σε αθώες κατηγορίες έπεσα εγώ δηλαδή. Βρωμάτε Πασοκύλα 400 χιλιόμετρα μακριά. Κάτσε ρε φίλε. Ρε βρωμιάρι, ο άλλος έκανε 12 στα 12. Ο Πασεραϊκός έκανε 12 στα 12 τότε. Ξέρουμε πώς τα έκανε τα 12 στα 12. Γιατί να κάνω εγώ, πρέπει να αμυνθώ. Ναι. Εγώ δεν πρέπει δηλαδή να πάρω κανένα μάστο έτσι. Τι θα κάνω, κοίταξε, δεν έπρεπε να μην αρέσει που θες καθαρό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι ο Άρης δεν ήταν ποτέ συμπαθής στην πλευρά των ομάδων, αυτό πρέπει να προβληματίσει ο ανθρώπου του Άρη. Συμπαθής ο Άρης. Όχι, ο Άρης δεν ήταν ποτέ συμπαθής. Εδώ πάνω, φίλε μου. Όλοι οι επαρχίες είναι παοξίδες. Απ' τη μέση και κάτω το συμπαθούν πάρα πολύ τον Άρη. Σαριανός στις Σέρες.
ψάχνει Αργιανό στη Δράμα, ψάχνει Αργιανό στην Καβάλα, ψάχνει Αργιανό στην Κομωτινή, ψάχνει Αργιανό στην Κατερίνη, παίζει Πιερικό Άρης, πάνε 3.000 παοξίδες βρίζουνε. Λέει ο άλλος οι Πιερικοί φταίνε. Βρει παοξίδες είναι εκεί που σας κυνηγάνε. Και εγώ τι να κάνω δηλαδή. Παίζει Πασεραϊκό Άρης, πάνε 3.000 παοξίδες, ου σκουλίκια κτλ. Μπαμ, μπαμ, ξύλο κτλ. Πάρτε το 0-0. Φοράζει και βρίζει τους Σεραίους αυτούς. Βρε παοξίδες είναι βρε ταγάρι. Σεραί. Πάντως να πω και ένα καλό για το ομάδα του παραδείγματος. Βρε το Χατζινάκο. Περίμενε, περίμενε. Ποιος δεν ρίχνει το επίπεδο του. Αυτός που να υποστηρίξει μια διαφορετική ομάδα για να βρει τον Άρη. Αυτός δεν ρίχνει το επίπεδο του. Να σε κάνω, δηλαδή είμαι εγώ ξέρω εγώ Αριανός. Περίμενε. Ναι, ναι. Παίζει, ξέρω εγώ, Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είμαι ξεφτυλισμένος ναι. να πάω να φωνάζω για την Καλαμαριά για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Παίζει η γειτονιά μου η Καλαμαριά. Παίζει Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ. Ναι. Κι εγώ είμαι Αριανός. Ναι. Δεν είμαι ξεφτυλισμένος σαν οπαδός να πάω να φωνάζω για μια άλλη ομάδα επειδή έχω αντίπαλό μου τον ΠΑΟΚ. Είμαι ξεφτυλισμένος. Εγώ το θεωρώ παδικό ξεφτυλισμό αυτό. Όλοι είστε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι όλοι είμαστε. Εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Να πω κάτι. Καταρχήν ο Άρης είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Μόλις σήμερα κατέθεσε νομίζω φάκελο για την αδειοδότηση για τη Super League. Δηλαδή όταν κάποιες ομάδες επίπεδο οργάνωσης έχουν ήδη καταρτήσει ρόστερ και πώς θα πάει η προετοιμασία τους, όπως είναι η Ξάνθη, όπως είναι ο Ατρόμητος, όπως είναι ο Άστρας. Καλά ρε φίλε, ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα το δικό μου. Τι πρέπει να κάνω, να οργανώσω, να πάρω και τους μισούς παίχτες κι εσύ. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδης οργάνωση για μια ομάδα που είναι βασμένη από το Φεβρουάριο. Ήδη υπάρχουν ζυμώσεις. Και πιστεύω ότι με το που τελειώσει το πρωτάθλημα θα γίνουν και μαζικές ανακοινώσεις. Σε αυτό το πράγμα βλέπω μια κινητικότητα. Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα ξεκινάει 25 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. 1 Ιουλίου ανοίγει η μεταγραφική περίοδος. Λογικά οι ομάδες θα μπουν για προετοιμασία από 10 Ιουλίου και μετά. Νομίζω ότι είναι κοντά ένα δίμηνο. Ο Άρης είναι τυπικά. Πολύ πιο πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του σχεδιασμού. Κάτσε ρε φίλε, αφού εγώ έρχομαι από τη Football League που δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα τη Super League τελείωσε εδώ και 2 εβδομάδες. Λογικό είναι να έχουν ένα πρόκριμα σε αυτό το πράγμα οι ομάδες αλφα-εθνικής. Λοιπόν, μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ αγόρασε 3 ομάδες για διπλά το χρόνο. Ναι, φίλε, Όφη και ο Άρης πήγανε με τον Ολυμπιακό, να έχεις υπόψη σου. Και η μόνη ομάδα που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ φίλη του είναι ο Παζιάννα που θα πέσει του χρόνου κατηγορία. Ή που θα. Εντάξει, έφυγε ο Πετράκης, πήγε Απόλλωνα. Εσύ Ρουφιάνε 115, κοιτάξτε τη δουλειά σου. 389. Ραπτό και εμένα μου έκοψαν το αμάξι στο κτέο, έκανα κάποιες βελτιώσεις, αύξησα τη χωρητικότητα του φακέλου για να χωράει όλο το ποσό. 389. Ο 639. Γρηγορίου κλείνει μία Ιουνίου στη δόξα με 4 πεκταράδες στον Ηρακλείο. Όχι μόνο δεν πάει, λέει, θα πάρει και αυτούς που πλήρωσε. Οι μυστικοί Καρβέλιο ονειρεύονται. Λέω 639. Λέω ότι πλήρωσε στον Ηρακλή τους παίκτες. Ναι, αλήθεια είναι. Με 7 δανεικούς από τη Δόξα, οι οποίοι έδωσαν πολύ ποιότητα στο ρόστερ του Ηρακλή. Από δηλαδή την αρχή. Δόξα δράμας Μπέ ήταν ο Ηρακλής. Με 7 δανεικούς τι ήταν ουσιαστικά. Πληρωμένοι όλοι από τον κύριο Μπύρο. Δηλαδή αυτό είναι. Κατσινάκο 2-25 η κατάξυση του πρωταθλήματος. Το ξέρουμε αυτό. Παίξτε από τώρα να πάρετε λέει από εδώ σε Σεπτέμβριο θα πέσει το 1-20 λέει. Μας δίνει ένα value bet ο φίλος εδώ. Value bet σε δίνει κορόιδο. Σε μακροχρόνιο. Το 2.25 το θεωρώ. Σωτηρία του Άρη. Επιϊκό γελίο. Δεν έχει βγάλει τέτοια ακόμα. Γελίο το 2.25. Πάντως να πω κάτι. Τον Άρη και τον Όφη σε αυτό το κομμάτι δεν τον έχει βγάλει ακόμα με αποδόσεις. Δηλαδή έχει βγάλει ακόμα κάποιες ομάδες με 3.000 απόδοση. Ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω. Άμα θα δίνει τίποτα ειδικά στοιχήματα για κατάταξη, πού δίνει τον Άρη και τι δίνει την Ξάνθη. Εκεί θα γελάσουμε. Νομίζω ότι Ξάνθη. Που θεωρεί την Ξάνθη και πολύ μεγαλύτερο. Εκεί θα γελάσουμε γιατρέ. Ποιος θα γελάσει. Εδώ θα είμαστε. Θα ανοίξω τις στοιχηματικές και θα τα δούμε παρέα εδώ. Ναι. Όποτε θα ανοίξουν τα ειδικά στοιχήματα. Θα πει για οκτάδα, για δεκάδα, εκεί θα τα εμφανίσει, έτσι. Ποιος θα πέσει, ποιος δεν θα πέσει. Θα βγάλει για όλα τα πράγματα στοίχημα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι η Ξάνθη σίγουρα θα τερματίσει σε ψηλότερη θέση από τον Άρη. Και είναι και το πιθανότερο σενάριο. Ναι. Το πιθανότερο σενάριο. Ναι. Είναι μια ομάδα με ήδη 17 συμβόλαια. Η οποία έχει ένα σταθερό κορμό, ένα προπονητή ο οποίος είναι μέσα στην εθνική Σερβίας. Οπότε, ό,τι ποιοτικό θα μας φέρει από τη Σερβία. Κατά πάσα πάντα θα πιάσει και στην ομάδα μας, δηλαδή θα μας φέρει. Οι Σέρβοι φημίζονται για τις ποιοτικές μεταγραφές και τους ποιοτικούς μάνατζερ οι Σέρβοι ιδίως. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ντουρίτσκοβιτς που ήρθε στην ομάδα δεν μας ικανοποίησε. Ο Σέρβος ο Ίβιτς κάνει κουμπάντο στις μεταγραφές του Βλάκα. Ο Ίβιτς. Κορόιδο. Σέρβος είναι, κορόιδο. Ο Ηλία, δεν ξέρω αν υπάρχει. Εσύ που μιλάς για τους Σέρβους, θα σε φέρει ο Σέρβος. Κορόιδο. Εγώ ακούω για Ισπανία και για τέτοια. Ενδιαφέρον. Εκεί ακούω εγώ. Πορτογαλία και Ισπανία ακούω ενδιαφέρον. Δεν άκουσα υπάρχει ένα πολύ καλό. Καταρχήν, σήμερα η Ξάνθη αποδέσμευσε 2 παίχτες από τον άξονα, Μεχία και Λουσέρο. Ο Λουσέρο 34 χρονών. Καλά, αυτή ο Μεχία είναι. Ο Μεχία, αμέτριος. Ο ηθοποιός, ο Ρίγας, πολύ μέτριος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, το ότι παίζει στην Εθνική Ονδρούρας δεν μου λέει τίποτα εμένα προσωπικά. Ένα παίχτης χωρίς δημιουργία, ούτε ανασταλτικά είναι πολύ καλό. Το κακό είναι ότι ο καλύτερος μας παίχτης στην οργάνωση, ο Ντελούκας, δυστυχώς. Το συμβόλαιο του λέγει και έχει μπει στη μέση Τρίπολη και η Τρίπολη πληρώνει πολύ καλά και είναι λογικό στον ανταγωνισμό. Ξάρι, έχετε καθαρό στην Ξάνθη. Τον Καμαρά. Πεχταράς. Ρωτήσαμε τον Λουτσέσκου αν θέλει η ομάδα του να παίζει με καθαρό εξάρι και είπε δεν γουστάρω.
Ναι, αλλά έχει γουστάρω τα οχτάρια, τα box to box, λέει. Δεν γουστάρω. Μα έτσι έπαιζε και πέρσι ο Λουτσέσκου. Με... Ναι, δεν γουστάρω το εξάρι. Με Λουσέρο, με Ντελούκα και Βασιλακάκι. Και θέριζε γι' αυτό παγώθηκε ο Κάτσε, δηλαδή. Τρία οχτάρια. Γι' αυτό εδώ ο Κάνια είναι έτσι όπως είναι. Θέλει πιο οχτάρι. Θέλει πιο οχτάρι. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που θέλει καλή ισορροπία από τους μέσους και στο μεσοαμυντικό και στο μεσοεπιθετικό transition. Δεν γουστάρω, λέει, να βάζω έναν που έχει στοιχεία στο καθαρό κόφτη. Καθαρό κόφτη. Μπροστά από τα στόπερ. Να μην ξέρει μπάλα. Να μην ξέρει μπάλα. Μόνο να σκουπίζει. Δεν θέλει αυτό μ' αρέσει. Αυτό το στυλ. Μ' αρέσει έτσι γουστάρω. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Είναι καθαρός. Δηλαδή το ρωτάς και λέει αυτό. Πάει τελείως. Λέγε. Μ' αρέσει ο φίλος ο 624, ο οποίος έχει αυτό που λέμε μάλλον σεξουαλικά κατάλοιπα στη ζωή του. Το σεξ είναι το απόλυτο γεγονός της ζωής του. Ωραίο είναι το σεξ. Γιατί? Σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Εσένα και τόσο. Αρέσει. Έχω μέτρια σχέση. Μέτρια έχεις. Μέτρια, ναι. Δεν είναι το πολύ γουστάρω. Να λέω αλήθεια, εντάξει. Δηλαδή δεν σε πιάνουν το βράδυ φουντομάρες, ας πούμε, και. Εντάξει. Δεν έχω αυτό που λέμε την εξάρτηση που έχει άλλος κόσμος. Δηλαδή στα 22 ρε, γιατρέ, όταν έμπαινε στο λεωφορείο και έβλεπε καμιά γάμπα, ας πούμε. Δεν, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ερεθιζώσει, να το πω έτσι κτλ. Κοίταξε αυτήν την ηλικία. Όταν έμπαινα στο λεωφορείο 20 χρονών, πήγαινα τίχο-τίχο, γιατί δεν μπορούσα. Αλήθεια το λέω. Είχα μεγάλη αυτή. Ναι. Και τώρα να πω, δηλαδή δεν έχω διαφορά. Εντάξει, στα 22 στην ουσία, επειδή ήμουν και σε δύσκολη σχολή πανεπιστημιακή, είχα άλλες προτεραιότητες. Εντάξει, το κάθε πράγμα έχει το χρόνο του. Δηλαδή δεν φούντωνες, να πούμε. Σπυράκια δεν είχες. Όχι, όχι. Εγώ είχα σπυράκι, έβγαζα πίο, πετούσα το σπυράκι, έσπαγε ο καθρέφτης απέναντι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είχαμε βρει μια ηλικιακή ομάδα, τότε ήταν στα 40 της, είχαν αρχίσει να βγαίνουν στην αγορά αυτές τις 40 plus που λέω εγώ, οι γνωστές MILFs, οι οποίες ψάχνανε, κάνανε κτλ. Όταν εγώ ήμουν φοιτητής. Μιλφάρες, δεν σ' άρεσαν όταν ήσουν φοιτητής. Βέβαια, είναι ηλικιακή. Δεν όρμηξες, θα πούμε. Όρμηξες. Υπήρχε προσφορά, εντάξει, αλλά μας κάλυπτε αυτό. Μάλιστα. Δεν θέλαμε και κάθε μέρα. Ναι. Α, δεν μπορούσες κάθε μέρα. Όχι, εντάξει. Στα 20 δεν ήθελες κάθε μέρα. Υπήρχαν και άλλες δραστηριότητες που σε κάλυπταν. Ναι. Πολύ δραστηριότητες. Δηλαδή. Πολύ διασκέδαση, πολύ night climbing δηλαδή. Night club. Πολλές φορές. Πρέπει να θέλει και την κατάληξη μετά. Πώς έτσι, ξεροσφύρει να πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, night για... club δεν είχε. Πηγαίναμε για τις μουσικές, εντάξει. Μουσικές, εντάξει, όλα για το feeling και τα λοιπά. Για τη μουσική και η κατάληξη. Εντάξει, οκ. Okay, δεν είναι. Για τις άγνωμους. Εντάξει, κτηνιατρική είναι απαιτητική σχολή και δεν σου δίνει δυνατότητες για πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι. Είχε πολύ διάβασμα. Και συνεχίζει το επάγγελμα να έχει πολύ διάβασμα. Καλά, εξέλιξη είναι αυτά, δεν σταματάνε ποτέ. Δεν σταματάνε ποτέ. Στις σχολές, βέβαια. Ο Κλόπ μας στέλνει χαιρετίσματα. Αλάνια, καλή εκπομπή και χαιρετίσματα. Ένα σημαντικό που δεν ξέρω αν το θίξατε. Ναι. Είναι πως με την κατάκτηση του Europa από την Ατλέτικο και όχι την Μαρσέη, στέλνει τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπο με Άγιαξ ή Βασιλεία στον δεύτερο προκριματικό του Τσουλού. Κοίταξε, νομίζω δεν ότι. Δεν το είπαμε, το παραλείψαμε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Νομίζω ότι 25 Ιουλίου, παιδιά. Είναι μια πολύ πρώιμη περίοδος και δεν μπορεί να προδικάσει. Δηλαδή, μπορεί να τύχει ένα θεωρητικά εύκολο αντίπαλο και να την πατήσει, όπως ήταν η Έστερσουτ στη φετινή χρονιά, και μπορεί να τύχει ένα θεωρητικά δυνατό αντίπαλο και να τον περάσει. Και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο με ομάδες θεωρητικά ανώτερες, όπως με τον Άγιαξ, όταν έχει δείξει καλό πρόσωπο και την πατάει από ομάδες τύπου Έστερσουτ πιο εύκολα. Δηλαδή, νομίζω... ο ΠΑΟΚ ίσως προτιμάει, ίσως είναι καλύτερα για τον ΠΑΟΚ να τύχει ένα όνομα πιο ηχηρό. Για να είναι και πιο πολύ, ρε παιδί μου, η ομάδα. Πάντως δεν τρομάζουν αυτές οι ομάδες. Μπορεί να έχουν, ας πούμε, την ιστορική παρακαταθήκη ο Άγιαξ ή η Βασιλιά είναι μια ομάδα που έχει προϋπηρεσία στο Champions League. Αλλά νομίζω ότι η αδυναμία να μπουν πλέον στους ομίλους περιορίζουν και τα budget σε αυτές τις ομάδες. Δεν μου λες, γιατρέ, η σειρά τώρα είναι δεύτερος προκριματικός, μετά πρώτος και μετά playoff. Απλά... Τρεις δηλαδή αντίπαλους έχει. Ναι, τρεις αντιπάλους, νομίζω για δύο εισιτήρια. Η αλήθεια είναι ότι. Και η ΑΕΚ παίζει δύο. Η ΑΕΚ παίζει δύο από το Champions Route με πρωταθλήτρες τύπου Salzburg, τύπου Young Boys. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ, αλλά το ρόστερ της δεν σε ψήνει ότι μπορεί να περάσει. Ας το ρόστερ της, ακόμα δεν τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα, περίμενε. Ε, εικόνα σήμερα σου το πώς λειτουργεί με τα γραφικά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από τώρα, ρε, κρίνεται ρε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ρε, καθίστε καλά λίγο, ρε, η αλήθεια είναι ότι... Η αλήθεια είναι ότι... Δυνα, επειδή το κλίμα είναι και το κλίμα δεν είναι. Το κλίμα, ναι, είναι τώρα με το κλίμα. Είναι μια περίεργη χρονιά. Γιατί είναι με τα μοντιουαλική, θα είναι πολλοί παίχτες οι οποίοι θα θέλουν να ξεκουράσουν. Ξέρετε εσείς πότε θα γυρίσει η βαλβίδα του Μαρινάκη. Δεν ξέρουμε και αυτό έχει δίκιο ο Κατζινάκος. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατρέ, 330.000 χιλιόμετρα με φθαρμένα λάστιχα και 319. Ναι, πώς θα μας πηγαίνει του χρόνου ταξίδι και τα λοιπά. Πρέπει να καινούργια λάστιχα, τα αλλάξαμε τα λάστιχα. Ναι, δηλαδή του χρόνου πάλι με το πούντο θα πηγαίνουμε. Θα δούμε, εντάξει, είπαμε ότι σε βάθος χρόνου θα γίνει αλλαγή. Αυτό, αυτό το βάθος μεγάλο. Αυτό το βάθος πόσο μεγάλο. Θα δούμε πώς ανταπεξέλθηκε στο επόμενο σέρβις. Σέρβις. Το οποίο δηλαδή, είναι άμα τα άλλαζες τώρα, τι αμάχες θα έπαιρνες. Να κάνουμε μια αυτή. Δηλαδή, τι θα έπαιρνες. Ένα Fiat Punto με τη χειρισμένα της επόμενης χρονιάς. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι προσανατολίζομαι σε κινητήρα βενζίνης. Βενζίνη. Γιατί τώρα βενζίνη πάλι δεν έχεις.
Βενζίνη έχω. Βενζίνη, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το πετρέλαιο θα το πάρει καινούριο. Καινούργιο, πρώτο τώρα. Χέρι, δεν θα πάρει μεταχειρισμένο πετρέλαιο γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στον κινητήρα και τι αβαρίες να υπάρχουν. Ναι, αλλά είναι ακριβά τα πετρέλαια. Γιατί... είναι ακριβά, είναι δεν ξέρει πώ θα πάει η τιμή του καυσίμου. Ναι. Η βενζίνη έχει σταθερά δηλαδή. Αν κάνει καμιά ζημιά το πετρέλαιο, σου αλλάζει τα φώτα. Αυτό ακριβώ. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, ναι, ναι. Προσανατολίζουμε σε ένα αμάξι τριετία, τετραετία. Και πότε το βρει. Έχω καταλήξει, στόχο πει είναι το i30 το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αλλά τα Hyundai έχουν τρομερή αντοχή. Πα, Hyundai και σε άσχημο ρε αυτοκίνητο. Καλύτερα να πάρεις το i30 που είναι πιο όμορφο, πιο σημαντικό. Το i30 είπα. Το i20. Το i20, εντάξει, ίδιες κατηγορίες. Πιο πολύ ρε γιατρέ, πιο συμβαζεμένο και κτλ. Αφού είσαι με το σεξ δεν το έχεις να πούμε τόσο πολύ, ας πούμε τόσο πολύ αυτό κτλ. Που μπορεί να βάλεις καμία στα αυτοκίνητα. Γιατρέ, πάρε από εκείνα τα Mini Cooper τα παλιά που είχε ο Παπαμιχαήλ στο Δημήτρη μου να πούμε. 850. Εκείνο το παλιά. Δεύτερη επιλογή. Τώρα θα είναι το Ιώτα, θα είναι Kia Rio, εκεί η Mazda 3. Εκλεκτός, εκλεκτό το πας ρε παιδί. Κυρίως για ασιατική μεριά. Πάρε ένα Ibiza να σε δίκιο Θεός να πούμε. Σε Ibiza. Αλλά Nissan είναι ανθεκτικά, να ξέρεις. Και τα Nissan είναι ανθεκτικά. Αλλά είναι άσχημα ρε. Είναι εντάξει, έχει βγει ένα πολύ ωραίο να πούμε. Όμορφα, καλά είναι. Μπορεί να σε πάει 30 χρόνια ένα Nissan. Αλλά στη μάπα δεν είναι όμορφο. Για γιατρό λέμε τώρα. Θα αλωνίσει όλα τη Μακεδονία. Τι θέλει, ανθεκτικό αμάξι. Θέλει ένα όμορφο αμάξι, θέλει. Χαμάλο άμαξο. Αυτό, ανθεκτικότητα θέλει ο γιατρός αμάξου. Τι εντάξει, θα αλήθεια είναι ότι το σταθερό σημείο αναφορά είναι η Ξάνθη που θα πάρουμε πάλι του χρόνου. Ξάνθη δηλαδή Θεσσαλονίκη. Ίσιος δρόμος. Εύκολος δρόμος. Με εξαίρεση και το κομμάτι της Καβάλας στα 25 χιλιόμετρα τα οποία είναι λίγο επικίνδυνα. Είναι μέσα από την Καβάλα θα πάμε. Όχι, ενώ εκείνο το κομμάτι από Άγιο Ανδρέα μέχρι και Ανατολική. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, τώρα 10 λεπτά οδήγηση σιγά τώρα. 15, σωστικά, αλλά είναι ένα κομμάτι ταλαιπωρίας σε σχέση με το υπόλοιπο της διαδρομής. Οπότε, έτσι όπως μας τα λες, με το που θα τη βγάλουμε και του χρόνου. Δεν νομίζω, εντάξει, κάπου Δεκέμβρη-Γενάρη, κάπου εκεί νομίζω θα έχει ληφθεί απόφαση. Μέσα στη σεζόν. Τα λέγαμε και πριν δύο χρόνια που είχαμε πάει στο Πανσεραϊκό Σάρις, ίδια κουβέντα είχαμε. Όχι πριν δύο χρόνια, πέρσι ήταν. Πέρσι πήγαμε. Πόσο καιρό, 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο είναι. Κουβέντα είχαμε, ναι. Ναι, οπότε βλέπω από κουβέντα σε κουβέντα. Εγώ αυτό το μήνα 200 ρίζω το κόρτομα. 200.000 χιλιόμετρα. Είμαι πίσω. Σας βλέπω και τους δύο για μια πενταετία ακόμα εκεί να είστε. Η Βέρεια έχει βγάλει ένα καρό παίκτες. Ο Μαδάρα το 70-80 μεγάλες νίκες ενάντια όλων των μεγάλων ελληνικών ομάδων. Χατζινάκο σπάνια έχει άδικο, λέει. Αριανός από Βέρεια, λέει ο φίλος. Λοιπόν, όλες οι ομάδες, ό,τι επαρχιακές, είχαν τρομερή δυναμική. Δόξα δράμα και. Παιδιά, ήταν άλλο ποδόσφαιρο τότε. Και κόντε για τον Μπάουκ. Γιατί να πάρω τον Κυβρακίδη και να μην φέρω τον Κίτσιο, ρε φίλε. Όχι ρε φίλε τώρα. Γιατί. Νομίζω ότι Κυβρακίδη. Να πω κάτι. Ότι τελευταία κουβέντα ποδοσφαιρικά νομίζω ότι ο Γιαννούλης έχει οριμάσει για να πάρει θέση αριστερού μπακ βασικού. Δηλαδή αν πήγαινε ο Κίτσιος τώρα τρόμπτο δεν θα έκανε παπάδες τώρα. Καλός είναι και ο Κυβρακίδης, δεν λέω εγώ. Πολύ καλός είναι. Εντάξει και πιο μικρός. Η αίσθησή μου είναι Κώστα ότι ο Βιερίνια μπορεί να βγει πιο μπροστά και να έρθει ο Γιαννούλης και να παίξει βασικό αριστερό μπακ στον Μπάουκ. Όχι, έκανε δηλώσεις αυτό. Ο Κίτσιο για έναν άλλο λόγο είναι σαν το ξαναζεσταμένο φαγητό. Παίχτης ο οποίος φεύγει δανεικός από εδώ, από εκεί και γυρνάει. Γιατί... ξύνησε η σούπα, ρε παιδί. Ο Χαρίσης γιατί. Δηλαδή τώρα ο Κάτσα, άμα γυρίσει πίσω, παράδειγμα, ξύνησε το πράγμα. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια πίσω. Μια νομίζω... από... πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές στο 90-90-90. Ποιο θα εδώ είναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, το 90-90-90 είναι στη διάθεση του κοινού. Έχουμε τον Θεόκλητο, ο οποίος σπουδάζει στο Στάτ Ρουθού.
Απιθύτα. Απιθύτα. Λοιπόν, και έχει πολιτικό θέμα εδώ και με τους τσάμιδες μας είπες κάτι αυτά την άλλη φορά. Δεν μας νοιάζουν οι τσάμιδες. Μας νοιάζει τι έγινε σήμερα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Έχει γίνει εχθές ένα φραστικό επεισόδιο. Φραστικό επεισόδιο, χθες. Δηλαδή, εχθές, ναι, στη Βουλή. Στη Βουλή, ναι. Περνούσε, είχε διάσκεψη για τη στάση της Ελλάδας στην Αλβανία. Να ταχθεί υπέρ της για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι τι λένε. Οι Αμερικάνοι ναι. Άρα θα πούμε και εμείς ναι. Οπότε, εντάξει, θα δείξει. Ναι. Προς το τέλος. Είχε επεισόδιο. Ο Κασιδιάρης είχε ονομάσει. Είχε γυναίκα πάλι. Τι έγινε. Όχι, απλώς είχε εκφραστεί χιδέα για την κυρία Τασία. Κυρία Τασία. Πάλι με γκόμενα τα έβαλε. Όχι, δεν, σιγά την γκόμενα. Σας... Κυρία, πώς το λένε. Κυρία Τασία. Με γυναίκα τα έβαλε ο Κασιδιάρης. Με γυναίκα τα έβαλε. Την είπε και άχτρο. Ρε Κασιδιάρη. Ε, Κασιδιάρη. Πάνε μάλλον σε με κάνα άντρα. Γιατί στο τέλος να πούμε. Σε βλέπω να παίζεις μήλα να πούμε στο πάρκο του Αϊθαράπη. Τι άντρα εσύ ρε μάλλον με τις γυναίκες. Τον έχεις να κολώνει να μάλλον δεν λέει. Ναι κολώνει ρε. Ένας άντρας. Βρεάσε κολώνεις το λέω εγώ. Ποιες δυνάμεις και λέω και τέτοιες. Βρε τι λέω και μόκρο. Χέστης είναι. Καλά. Χέστης είσαι. Και κάτι ακόμα. Κάτι τα βάζει με γυναίκες. Και κάτι ακόμα. Α μπράβο. Τα βάλε με την Τασία. Τα βάλε με την Κανέλη που έχει δύο bypass. Έχει κάνει γυναίκα ανοιχτή καρδιά να πούμε. Και εγώ τσακώθηκα με την Κανέλη, δεν τη χτύπησα. Με τη Δούρου τα είχε και την πλήρωση η Κανέλη να πούμε εκεί τότε. Η Δούρου και η Μούρχη, σιγά τη Δούρου. Σιγά. Λέγε... Κάτι ακόμα, και ο πρόεδρος του ΟΣΤΕ. ΟΣΤΕ, ποιος είναι, ρε. Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα. Από τους ιερότερους θεσμούς. Υπέβαλε την παραίτησή του μετά από 42 χρόνια. Επειδή θεώρησε την προδοτική τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι διέρευσε για το ασφαλιστικό κάποια απόφαση που είχε βγάλει. Μετά, έτσι, από 42 χρόνια, μετά από 42 χρόνια. Να λυπηθούμε τώρα εμείς δηλαδή. Δεν πρέπει να λυπηθούμε, απλώς εντάξει. Δηλαδή, είναι λίγο ξεφτύλα. Αυτό το στόμα μου το πήρε, λέω. Αυτό συναγωνίζει τον Βασιλακόπουλο. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω λίγο την άποψη του κοινού σχετικά με αυτό το επεισόδιο του Κασιδιάρη. Δηλαδή, συμφωνούν ή διαφωνούν. Εγώ πιστεύω. Γιατί τσακώθηκε ο Κασιδιάρη με την γυναίκα. Είχε. Για το μεταναστευτικό το πήγε ο Κασιδιάρη. Αν πιάσει κανένα κλεφταρά Έλληνα ο Κασιδιάρη, θα το βάλει σε κανένα φορμπαγκάζ που το παίζει άντρα να γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Να ξεκινήσει από εκεί. Από εκεί να ξεκινήσει. Και άμα είναι έτσι, πάει μαζί του και για τον Πακιστάνο και για τον Έλληνα. Να του κυνηγάει όλου του. Αλλά έχει λίγη δόση αλήθεια αυτό που είπε ο Κασιδιάρη. Ναι, δηλαδή μου το χαλά τώρα εσύ. Δεν το χαλάω. Ναι, εγώ εσύ, προσπαθώ εσύ, να το παίξω. Προσπαθώ να το παίξω ουδέτερο. Επειδή είσαι εσύ στο αριστερή, όλοι να πούμε. Ναι, για πες. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο ΟΗΕ μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή πόσα λεφτά παίρνει. Ρε πήγε ρε ο Τσίπρα επάνω. Προσκύνησε τον πρόεδρο τη Αμερική. Που τον έβριζε και τον έκανε. Ναι. Πώς τον λέει τον άλλο τον ηθοποιό. Λαφαζάνη. Ποιο το χοντρό τον ηθοποιό, ρε τον. Την Καρέζη που είχε. Το Καζάκο, ρε. Το Καζάκο, ναι. Του κάνανε δικαστήρια και τώρα του γλύφανε. Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Καζάκο, βγες από τον τάφο να μας πεις τι έγινε. Καζάκο, και κάτι ζήρε. Ακόμα. Ρε Μητσοτάκη, θα δικήσει εσύ τη χώρα. Πήγε μπροστά σε στρατιωτική μεραρχία και δεν ήταν κορδόνια του. Τι τα κορδόνια του. Ξέχασε την ταυτότητά του. Ξέχασε την ταυτότητά του. Αφού είσαι τώρα το μελλοντικό πρωθυπουργό. Αφού είσαι τον ίσιο. Τον επόμενο πρωθυπουργό. Τι σε άντρε καράβλο. Ό,τι ανήκει στον νόμο Φοβάκεν είναι σαπάκι. Μόνο η Ιαπωνία ρε. Είστε αδιάβαστοι για αμάξια. Μα λέει 800. Δώστε μα τα φώτα ρε παιδιά. Και να δούμε και την αισθητική του αυτοκινήτου. Γιατί εμά μα αρέσει και η ομορφιά. Καλημέρα. Αεξή. Είχα καιρό να πάρω. Είχα πάρει σαμάς με την δυναμό Κιέβου. Ναι. Ο Θεόκλητος σε αυτά μας συμπληρώνει γιατί είναι δυναμικός. Λέγε έξι, λέγε. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που επέστρεψε ο γιατρός. Μετά από καιρό. Βέβαια, τι θα κάνει ο γιατρός. Ο γιατρός είναι μπαλαδόφατσα μεγάλη. Αν και σήμερα το μάτς, η ανάλυση του εμένα δεν με τράβηξε το μάτς, για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Επίσης θέλω να πω ότι ο Αργιανός είναι πάρα πολύ αντικειμενικός. Είναι. Σωστός τοποθετήσεις του. Ναι. Φώναζε ρε φίλε, σε χάνουμε, φώναζε. Πάμε επόμενη γραμμή. Yeah. Πάστο να πάει στο διάλογο. Καλημέρα. Τι ναι. Κάνουμε. Έλα φίλε ρε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, για το θέμα των πολιτικών γυναίκας και το ένα και το άλλο. Ναι. Στην πολιτική, ο πολιτικός δεν έχει σχέση αν είναι γυναίκα ή άνδρας. Ναι. Είναι όλοι πολιτικοί. Δεν τσακώθηκε με κανέναν άντρα αυτό λέμε. Ο χειρότερος πολιτικός είναι η γυναίκα. Ναι. Γιατί όταν αυτό είναι ρατσιστικό τώρα. Γιατί πιο κρεβριστικό πράγμα έχει τη γυναίκα να φωνάζει στη Βουλή, ρε. Σταμάτα, γιατί είναι πάρα πολύ. Πλάκα με κάνει με την τσιρίδα. Στο σπίτι και φωνάζει, καλύτερα. Σώπα, ρε. Εσύ όταν έχει γυναίκα δικαστικό, γιατί δεν δικάζει και πέρσι αναβολή. Άλλο εγώ. Άλλο εσύ, ε. Φάτινα τώρα, λέγε φίλε. Λοιπόν, το χειρότερο μείγμα πολιτικού είναι γυναίκα η οποία να έχει δυνατή φωνή
και να ξέρει και πέντε πράγματα να πει. Είναι αδύνατον για κάποιον άνδρα να ανταπεξέλθει. Είναι όπως ήταν π.χ. η Ολμπράιτ, η Αμερικανίδα υπουργό του Βομβαρδίου. Και πάει λέγοντας. Όσο για το θέμα του Ηρακλή, τώρα να πούμε δύο-τρία πράγματα. Για να ανέβει ο Ηρακλής, πρέπει να δεχτεί η ΕΠΟ ότι η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής ήταν έγκυρη. Ναι. Και μετά έπεσε. Ναι. Μόνο που εκεί, από τη μία πλήρωσε το παράβολο ο Ηρακλής στο κύπελο για να παίξει, οπότε θεωρείται ότι ήταν στη Β' Εθνική, και από την άλλη δεν πήρε μέρος στην κλήρωση. Είναι ερμηνεία του νόμου. Αν το δεχτεί αυτό η ΕΠΟ ότι έλαβε μέρος στην στη Β' Εθνική δήλωση συμμετοχή, ο Ηρακλής ανέβει. Μετά όμως θα πρέπει να κάνει εκαθάριση την παλαιά ΠΑΕ μέχρι το Σεπτέμβριο που τελειώνει η χρονική διάρκεια. Είναι μέχρι το Σεπτέμβριο που την έχει τελειώσει την εκαθάριση, να βρουν πόσα χρέη έχουν και να πληρώσει το 50% των αγωνιστικών χρεών. Αγωνιστικά χρέη, σύμφωνα με τον νέο νόμο, σημαίνει όλα τα χρέη εκτός ΙΚΑ και εφορία. Αυτά υπολογίζονται περίπου, χωρίς να ξέρουμε βέβαια, χωρίς να βγαίνουν, να αρχίσουν να βγαίνουν ο καθένας που χρωστάει ο Παπαθανασάκης, γύρω στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ο Ηρακλής θα πληρώσει, να διακανονίσει άμεσα μέχρι το Σεπτέμβριο πάλι, περίπου στο 1.700. Τα είπα το νούμερο, 1,5 εκατομμύριο χοντρικά χρειάζεται. Έτσι. Συν 300.000 που είναι η συμμετοχή στη Β' Εθνική, συν 320.000 που είναι το μετοχικό κεφάλαιο και συν το μπάτζετ. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό περίπου στα 2 με 2,5 3 εκατομμύρια εκεί κυμαίνεται τα λεφτά. Θα τα πληρώσει ο Λάκης ο Παπαϊωάννου με τον Τσιάρη να πούμε. Λένε και φαίνεται από τη συμμετοχή του κυρίου Χατζόγλου στο Δέλτα Σήμα το σημερινό, ότι ο Ηλίας ο Θοδωρίδης από τον Εύωσμο είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε να μπει στην όλη ιστορία με την... Ναι, για να βρει το γιο του, για να βρει το γιο του ομάδα να παίξει. Αυτό τώρα θα το δούμε. Καλό, ναι. Το βάλει να παίξει. Με την προϋπόθεση ότι θα δώσει γύρω στα... Άμα πληρώσει, γιατί όχι. Σωστό. Ναι. Με την προϋπόθεση θα δώσει γύρω στα 500.000 για να διακανονίσει τα χρέη. Και από εκεί και πέρα το budget, ένα μέρος του budget της ομάδας, έτσι. Και επίσης ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα, ναι, αλλά μετά όμως... Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα δούμε αυτά τα κατάσταση. Καλός επιχειρηματίας είναι ο Θεοδωρίδης. Στην κόντρα που είχε με τον Ερασιτέχνη Αγροτικό Αστέρα, εγώ είμαι υπέρ του Θεοδωρίδη. Γιατί ένα αυτός πλήρωνε, οι άλλοι θέλανε μαγκές και τα λοιπά. Αλλά και απ' την άλλη, μωρέ, η αιμονή του με το γιο για να παίζει βασικός. Εδώ του τι λέμε να πούμε. Ναι, ναι. Σαν επιχειρηματίας φαίνεται να είναι σοβαρός. Πολύ καλός. Σαν παράγοντας φαίνεται να είναι γελίος. Ναι. Μέσα συσταγωγικά, έτσι. Γελίος, γιατί όταν ζητάς να παίξει ο γιος σου με το ζόρι, δύσκολα να παρακολουθεί. Φίλε, εντάξει τώρα, τα παιδιά μας θα έχουμε αδυναμία. Εντάξει τώρα, τα παιδιά κάνουμε παρατυπίες και εγώ κάνω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει έτσι και σε μια ομάδα μεγαλύτερη από το Βερνιακές του Αγροτικού Αστέρα. Αν λειτουργήσει δηλαδή με τέτοια συναισθηματικά. Εντάξει, καλύτερο παράγοντα πώς το λένε. Καλύτερο παράγοντα από τον Θεοδωρίδη ο Ηρακλής δεν έχει. Απλά ο Θεοδωρίδης θα ξαναμπεί σαν όνομα Θεοδωρίδης, ναι. Έτσι όπως είναι ο Ηρακλής, ναι. Βέβαια υπάρχει ένα ψυχολογικό τεζαβαντάζ ότι λέγεται Θοδωρίδης κι αυτός. Ναι, αλλά δεν έχει περούκα, Ναι. Ο πρώτος καταστροφέας δηλαδή του Ηρακλή ήταν ο Πέτρος ο Θοδωρίδης ο συγχωρεμένος. Ο δεύτερος ελπίζουμε να μην είναι ο τελειωτικός καταστροφέας. Αν και το, ξέρεις, το σχέδιο για τον Ηρακλή είναι να είναι ένα ασανσέρ που θα ανεβαίνει όποτε βολεύει το κράτος, γιατί βολεύει να ανεβαίνει κάποιες στιγμές να τον έχει πάνω και μετά να μαζεύονται πάλι όλοι. Αφού με το ΣΥΡΙΖΑ ο Ηρακλής έπεσε εκεί που έπεσε, μόνο με το Ανταρσία μπορεί να ανέβει. Ο Ανταρσία δεν πρόκειται ποτέ να βγει, το κουκουέ ποτέ. Είναι δύσκολα. Εντάξει. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν παίζει σημασία ποιοι είναι η κυβέρνηση. Το κράτος λειτουργεί ανεξάρτητα ποιοι είναι η κυβέρνηση. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιοδήποτε. Όχι, τον πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ηρακλή, τον πούλησε και το λαό του Ηρακλή τον πούλησε. Μα δεν είναι, γιατί κυβερνούν αυτοί. Δόξα στους Αμερικάνους, στους φίλους. Το μόνο που κυβερνούν είναι στο να περάσουν κανένα γκέι, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα όνομα να δώσουν. Για να πάρουν κάτι δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα τίποτα. Τι να πεις ότι κυβερνούν. Δεν έχουν, δηλαδή από αυτά που είχαν υποσχεθεί, στα μόνα τα οποία είναι τύπος και υπογραμμό, είναι σε όλες τις αριστεροκουλτουριάρικες. Καλημέρα, θα τα πούμε, γεια χαρά. Ένα λεπτό μόνο. Μετά δώσουμε ένα λεπτό για Ευρωλίγκα μόνο. Τα μηνύματα. Ποιο τι? Ένα λεπτάκι για Ευρωλίγκα που έχει το Final Four μεθαύριο. Ναι, κάνε μας κοιλιά. Ναι. Δεν σε κάνω κοιλιά, μισό λεπτάκι. Δύο λόγια θα πούμε. Final Four έχετε Ευρωλίγκα. Μπράβο. Τρίβεση. Λοιπόν, Φενέρ Ζαλγκίρις και Τσεσεκά Μόσχας Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Λοιπόν,
γύρω στο 2.40 παίζεται. Value bet. Δεν στείλω τη λέξη. Δεν μιλάς, value bet. Λοιπόν, γύρω στο 2.40 έχει τη Real. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι και με την επιστροφή του Γιούλ, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, έσπασε την έδρα. Βλέπω Real ενδεχομένως και για κατάκτηση, εκτός το να κερδίσει την Τζεσεκά. Ναι. Και Φενέρ Ζαλγκίρης πιστεύω για under 155 πόντους. Καθότι πολύ ποιοτική Φενέρ Μπαχτσέ θα κοιτάξει να πάει το παιχνίδι, θεωρώ, σε ένα χαμηλό ρυθμό και δεν θα αφήσει τη Ζαλγκίρης να εκμεταλλευτεί την, σίγουρα τη μαζικότερη παρουσία κόσμου που θα έχει σίγουρα η Ζαλγκίρης, όσο και, και τον ενθουσιασμό που έχει σαν ομάδα, αλλά δεν είναι τόσο ποιοτική. Ωραία. Θα επιδιώξει λοιπόν ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού. Άντερ Ζαλγκίρης και Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραία, καλά. Λοιπόν, Θεόγλητε, μετά όταν θα τελειώσουμε τις γραμμές, θα μας πεις δύο λόγια για το ποια είναι η πληροφορία σου, τι θα κάνει η Ελλάδα με το θέμα της Αλβανίας. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Κωστή. Μάλιστα. Για του χρόνου στο πρωτάθλημα, για το καινούργιο πρωτάθλημα, πόσο τι είναι το. Τι αποδόσεις βγάλανε? 2,25. 2,25 ΠΑΟΚ, 3 Ολυμπιακός, 3,75 ΑΕΚ. 3,75 ΑΕΚ. Παίξε από τώρα ΑΕΚ να εγωνοβίζεις. Λοιπόν, λες, ένα σκεπτικό που δεν το έψαξες καλά, δηλαδή που είσαι ο ιδρυκαδόρος. Ναι. Αυτό που έγινε με τον τελικό με τους ξένους διαιτητές. Ναι. Και που πήραν ανάποδες οι Έλληνες διαιτητές και βγήκε ο Μελισσανίδης και τους στήριξε. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις του χρόνου θα παίξουν οι διαιτητές? Κοίταξε, ο Μελισσανίδης έχει, θα σου πω, ο Μελισσανίδης έχει με το μέρος του το μεγαλύτερο, δεν θα πω τη λέξη, από μάγκα, να πω δολοπλόκο, να πω... Έχει το Κοκαλιάρη, τέλος πάντων. Ο Κοκαλιάρης κάνει κουμάντο. Κάποια στιγμή, ο Τεβεκέλης, κάποια στιγμή ο Τεβεκέλης, ο οποίος επί Κοκαλιάρη ήταν διαιτητής και ξέρει, τον ξέρει, και τον ξέρουν όλοι οι διαιτητές που έχει κουβαλήσει εκεί πέρα ο Σαββίδης, του έκανε ραντεβού του Σαββίδη. Ο Σαββίδης, ο Τεβεκέλης και ο Κοκαλιάρης. Ναι. Τώρα, πώς έγινε και δεν τον πήρε και έβαλε το γραμμένο να του κάνει τη δουλειά, ήταν λάθος φαίνεται. Τα είδη τα αποτελέσματα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τώρα, η Πειραιραίος Ατμός μας έχετε ζαλίσει, η Πειραιραίος Ατμός και η Πειραιραίος. Δηλαδή, πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα ξαναβρει την ΑΕΚ σε αυτή την κατάσταση κάτω στο ΆΚΑ? Μα την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ δεν τη βρήκε σε άσχημη κατάσταση στο ΆΚΑ. Στο κύπελο τη βρήκε σε άσχημη κατάσταση. Κύπελο, τη βρήκε στον τελευταίο μήνα. Ο τελευταίος μήνας, εάν πεζότανε τα δύο μάτς, θα ήταν ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Δηλαδή, ο τελευταίος μήνας. Το πρωτάθλημα θα τη βρει σε αυτή την κατάσταση την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ? Δεν νομίζω. Ο κύριος Μελισσανίδης υποσχέθηκε στους παράγοντες εκεί πέρα και στους παίκτες κτλ. Και στον κόσμο ότι θα κάνει την ΑΕΚ μεγάλη. Ωραία. Πώς θα την κάνει μεγάλη? Πώς θα την κάνει μεγάλη τώρα? Θα δούμε, ρε παιδιά. Κάτσε, ακόμα δεν ξεκίνησε ένα. Ακόμα το ρόστερ. Ακόμα δεν έρθει να διαμορφώσει. Αρχίσαν οι στέψεις εδώ πέρα. Ακόμα μεταγραφές δεν γίνανε, αρχίσαν οι στέψεις εδώ πέρα. Ακόμα δεν έγιναν μεταγραφές. Λες και ο ΠΑΟΚ έχει κάτι με τα μεταγραφάρες και εγώ ή ο Ολυμπιακός και δεν πήραν οι άλλοι. Ακόμα δεν αρχίσανε. Δηλαδή μου λες ότι εμπιστεύεσαι περισσότερο το Μελισσανίδη από το Σαββίδη στο κομμάτι του να χτίσει αυτή τη χρονιά. Σαν Παλαδόβατσα, εσύ ποιον εμπιστεύεσαι πιο 100% το Μελισσανίδη. Ο ένας ρίχνει τα λεφτά, ο άλλος είναι Παλαδόβατσα. Ναι. Δούμε τα αποτελέσματα, ρε φίλε. Ναι. Ένα παιχταρά που θα τον πάρουμε, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα ο Μελισσανίδης, ο Σαββίδης θα τον πληρώσει 2 εκατομμύρια. Ναι. Να πω ότι και ο Γιώχανσον και ο Βράνιες και ίσως και ο Σιμώνης είναι στην πόρτα της εξόδου. Δηλαδή. Ο Γιώχανσον. Και ο Γιώχανσον είναι προς την έξοδο. Πήγε ο Φουκάρας εκεί στο εξωτερικό. Ο Βράνος γιατί έχει κόμπλεξ με την ΑΕΚ. Σε πληροφορία ότι έχουν συμβόλαιο. Έτσι. Αν θέλει να τους πουλήσει η ΑΕΚ, καλώς. Μόνοι τους δεν μπορούν να φύγουν. Όσοι λιγότεροι μείνουν φέτος στην ΑΕΚ με τέτοιο βιολογικό καταράκο. Τόσο καλύτερο. Τόσο καλύτερο είναι. Και δεν είναι κορόιδο ο Μελισσανίδης που τον έκανε τον Λάζαρο. Μη σε πω την έκανε την ιστορία να τον στείλει στον Ολυμπιακό, να πούμε. Την έκανε ωραία την ιστορία. Κορόιδο τον έχει. Ποδοσφαιρικά ο Μελισσανίδης έκανε αυτό που έπρεπε. Βέβαια. 32 χρονών τώρα ο Λάζαρος. Απλά τώρα στο ηθικό κομμάτι όταν του παίρνει το πρωτάθλημα, εδώ σου κάνα φράγκο παραπάνω. Αλλά ποδοσφαιρικά, όπου και να τον έδινε, είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Ολυμπιακό, αυτός έφτασε στον ουρανό. Ξύστηκε και τώρα είναι στην πτώση. Έτσι. Εντάξει. Μα επίτηδες την έκανε την ιστορία. Μπορεί. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ράπη Αργιανή που φέρνει διαχρονικά στην εκπομπή εκτός του εριστικού τρούλινγκ είναι και μότα άτομα. Μένιο, Στέφανος, Κινικοσκούλικο και Χατζινάκος, όλοι εντεκαδάτη.
Γιατρέ, είσαι πολύ καλλιεργημένος, αλλά πλέον βγάζεις από χράντα σύμπλεγμα και αιμονές. Δεν το συνέχισε αυτό είναι το κακό. Κοίτα, το μήνυμα είναι μισοτελειωμένο. Όχι, εγώ δεν είμαι μονικός. Απλά βλέπω κάποιες καταστάσεις και τις κρίνω. Δηλαδή, η ΑΕΚ και αλήθεια είναι ότι το στυλ ποδοσφαίρου το οποίο φέτος ακολούθησε και υπηρέτησε για να πάρει το πρωτάθλημα όπως το πήρε, δεν μπορεί να το επαναλάβει δεύτερη φορά. Μόνο Αλφα Ρωμαίο λέει 886. Μ' αρέσει το μύτο, αλλά δεν μ' αρέσει τα πίσω παράθυρα αισθητικά. Mm-hmm. Τα ήθελα τετράγωνα. Δηλαδή, ΑΕΚ πρέπει και δημιουργικά να βελτιωθεί. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα που θα πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα, όποιο και να είναι, θα είναι αυτή που θα παράξει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ναι, δηλαδή πρέπει δημιουργικά να βελτιωθεί η ΑΕΚ. Ναι, συμφωνώ. Είναι τραγική σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Συμφωνώ σε αυτό. Μόνο το μύτο με 170 άλογα. Τα άλλα είναι φακλανοειδή. Αλλά με χαλάει το πίσω τζάμι, να πούμε. Το θέλω τετράγωνο. Έχω ιδιορυθμίες. Καλημέρα, ναι. Ναι, κύριε Ρατόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Το Τζάλις Ισίδωρος λέγομαι. Ισίδωρος. Ισίδωρος, Ισίδωρος. Ναι. Όπως ο κύριος Κούβελος, κουμπάρος του κύριου Μαρινάκη, τέλος πάντων. Ίσως σημαίνει κάποια πράγματα. Μη φυσάτε πάνω στο μικρόφωνο. Θα ρίξει και κάνει άνεμο, ναι. Πάτε λίγο πιο μακριά. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Παίρνω από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Είμαι συνεργάτης του κυρίου Πατούλη. Ο Πατούλης ποιος είναι? Θέλω να κάνω μια καταγγελία έτσι. Για κάποια πράγματα που ακούγονται στην εκπομπή. Για ποιον Πατούλη λέτε? Πατούλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχο Αμαρουσίου κτλ. Α, με τη Μιλφάρα τη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Την κυρία Πατούλη. Κυρία Πατούλη. Τη βλέπετε καλά, ναι. Υποψήφια Δήμαρχο Αμαρουσίου στην Ελλάδα. Μια χαρά. Βόρεια Πουράστια. Μυρίζει Βόρειο Πουράστιο. Ναι. Στην ουσία του θέματος να πω κτλ. Ότι έχουμε λάβει κάποιες καταγγελίες ότι χρησιμοποιείται η προσφώνηση γιατρός, γιατρέ, ναι, για ανθρώπους που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα στην εκπομπή σας. Γιατί το λέτε αυτό, την ιατρική είναι. Θα μας κάνουν μήνυση γιατροί. Θα μας κάνουν μήνυση. Κάτσε να μάθουμε. Σκυλογιατρέ, σκυλογιατρέσα, σκυλίατρε, κάτι. Κάποιο άλλο. Σκυλίατρε. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Μα δεν βλέπει μόνο σκύλο. Δηλαδή, κάποιο γυναικόλογο, τι θα το πούμε, μουνίατρο. Δεν μα τρελάνει, ρε φίλε. Είναι γιατροί αυτοί. Οι γιατροί είναι, τι γιατροί είναι δηλαδή. Είναι άλλη ιατρική σχολή. Και αυτοί στο κάτι γιατροί είναι που τα παίρνουν, δεν το κατάλαβα αυτό. Και άλλη κτηνιατρική. Οπότε θα θέλαμε να χρησιμοποιείτε προσφώνηση κτηνίατρε, σκυλίατρο. Εσείς τι ειδικότητα έχετε? Εγώ είμαι ανδρολόγος και άκουσα κάποια πολύ ανησυχητικά πράγματα από τον κύριο σκυλογιατρό σήμερα και θέλω να του το επισημάνω. Πρέπει να τα δει αυτά τα θέματα. Ανδρολόγος. Είναι ωραίο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ανδρολόγος, σειρολόγος. Ναι, 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 και το σεξ είναι ωραίο πράγμα, κύριε σκυλογιατρέ μου, και πρέπει να αναφέρω. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν. Δεν το γουστάρουν. Εντάξει, δεν το γουστάρουν. Ίσως εξηγείτε το κόμπλεξ που βγάζετε για διάφορες ομάδες. Από την έλλειψη σεξ, ίσως. Κοίταξε, κάποιοι είναι εξαρτημένοι από τη διαδικασία, κάποιοι δεν είναι. Δεν είναι απαραίτητο για να ζήσει να κάνει σεξ. Κάποιοι το έχουν ως εργαλείο ψυχαγωγίας. Αλλά βοηθάει συνήθως, βοηθάει. Και γιατί αυτό θα μας το πούνε οι ψυχίατροι. Εσείς ένας σεξολόγος ψυχίατρος είναι πιο ειδικό στο κομμάτι. Καθίστε λίγο, κύριε, με τον Πατούλη. Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή, τα ωφέλη του σεξ θα πρέπει να βγει ένας άνθρωπος. Τώρα να το προσδιορίσουμε το σεξ, γιατί υπάρχει σεξ μεταξύ των ατόμων του ιδίου φίλου, άλλου φίλου. Τον κύριο Φίστα, φοβερός επιστήμονας συνάδελφος, τον κύριο Αναγνώστη, τα ξέρουν αυτά. Είναι γνωστά αυτά. Μέχρι και ο κύριος Κόκκινος τα ξέρει αυτά. Που δεν για τη λειτουργία του προστάτη, τι να κάνουμε, εντάξει. Εμένα ο κύριος Φίστας μου είπε ότι. Για να μην τρέχετε στο παραλίμνη, κύριε γιατρέ μου, και στο Τηλικράτη Λευκάδος. Δεν είναι παραλίμνη, είναι παραλίμνιο. Δεν το ξέρετε. Το παραλίμνη είναι στην Κύπρο. Το παραλίμνη στην Κύπρο και έχει και παραλίμνη για νητσών. Μάλιστα. Δεν πάει, κύριε σκυλογιατρέ μου, για να αποφύγετε το σεξ. Αυτό λέω. Πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, είναι κάποιοι που είναι εξαρτημένοι από τη διαδικασία. Αυτό δεν μου λέτε, συγγνώμη, για να ρωτάω και σου βγαίνει και τώρα σοβαρά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η επιθυμία για σεξ είναι ορμονικού αυτού? Είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι μόνο είναι το ένα παράγον, πολύ παράγον. Δεν είναι μόνο οι ορμόνες, είναι πολύ παραγωγικό. Είναι περιφορές περίεργες, όπως σε κόμπλεξ ενάντια. Τεστοστερόνες, ιστορίες, τέτοια. Έκανε τεστ τεστοστερόνες για τρέχα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εκτόνωση, κύριε Αρτόπουλε, τα ξέρετε αυτά. Εγώ εκτονώνω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το σεξ είναι μια διαδικασία που απαιτεί αμοιβαιότητα. Δηλαδή είναι δύο άτομα είτε του ίδιου του διαφορετικού φύλου και πρέπει να έχει αμοιβαιότητα. Αλλιώς πάμε στις διαδικασίες οι οποίες νομικά. Πάμε για ποινικά αδικήματα. Δεν θέλω να το επεκτείνω. Δεν σας έχω, δεν σας φοβάμαι. Αφού ο κύριος Ρατόπουλος λέει ότι είστε γαμπρός του κουτιού. Ότι σε ζητάνε. Άλλο αυτό. Αυτό ο γάμος είναι ακόμα χειρότερος. Ένας ιατρός, είτε είναι κτηνίατρος, είτε είναι γυναικολόγος, είναι όταν η λέξη προσφωνίζεται ιατρός και είναι στα 38, νομίζω ότι πολλές 35 λιώνουν να κάνουν ένα γάμο με ένα καλό γιατρό, είτε είναι σκυλίατρος. Σκυλίατρος, δεν πειράζει. Σκυλίατρος, ιδίως άμα τη τάξει κανένα μήνα του μέλητο στο παραλίμνιο. Ναι. Εντάξει. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Χατζηνάκος και να δώσω συγχαρητήρια εκ μέρους του και του κυρίου Πατούλη για τις προβλέψεις του που γύρισε ξανά
σωστή γραμμή να δίνει προβλέψεις. Εσείς κάνετε σεξ, πολύ, κάνετε σεξ. Σας εκτιμούμε εδώ στο γραφείο όλοι οι γιατροί. Μάλλον παίρνετε, πάνω παίρνετε την οπτική εικόνα της συζύγου του κυρίου Πατούλη και φτιάχνεστε, μάλλον για αυτό το λόγο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιατρέ, την κυρία Πατούλη, σαν αρέσει γυναίκα. Την αγνώ πλήρως, δεν με διαφέρει. Την αγνώ πλήρως ο γιατρός. Τι γιατρός είναι. Την αγνώ πλήρως ο γιατρός. Τι γιατρός είναι. Λοιπόν, γιατρέ, είσαι φοβερός όταν τα βάζεις ειδικά με κάτι περίεργο, σου δίνω τα εύσημα. Ισλαμικών σπουδών του Απουθού εδώ. Τι είναι αυτό το Ισλαμικό? Είναι μια καινούργια σχολή που ασχολείται γενικότερα με την κουλτούρα του Ισλάμ. Παοξής. Τη μελέτη. Τι μας λες εμάς εδώ, ρε? Λοιπόν, κάτσε να μας πει ο Θεόκλητος, κάτι ξέρει. Για πες, Θεόκλητε. Εντάξει, παιδιά, είναι ένα τομέα που. Α, στον τομέα, δεν μας νοιάζει το Ισλάμ. Πες τα Θεόφραστε, πες. Μας νοιάζει τι θα γίνει τώρα, εμείς θα ψηφίσουμε με τον Αλβανό να τον κάνουμε. Εντάξει, πιστεύω θα μας το επιβάλλει η Αμερικάνικη. Τι θα μας πούνε. Δεν με νοιάζει, τι θα μας πούνε να κάνουμε. Τι θα μας πούνε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την Αλβανία. Πρέπει, παιδάκι μου, πώς θα μας πούνε. Τι πώς θα μας πούνε. Τι θα μας πούνε. Ξέρεις. Όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Τι υπολογίζεις θα μας πούνε. Ότι. Θα τεθεί θέμα τσαμουριάς, εννοείται αυτό. Ο τσαμούρης ποιος είναι? Ήταν παλιά κάποιοι δοσύλλογοι, δεν θέλω να το. Τι πιστεύεις δηλαδή ότι θα γίνει? Θα μας πούνε ναι να την ψηφίσουμε? Θα το ψηφίσουμε, εννοείται. Θα είμαστε υπέρ της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, έχει σχηματιστεί ένας κλειός στην Τουρκία. Ναι. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Ωραία. Τρία, ναι. Και. Το οποίο είναι πολύ κόντρα στην Τουρκία. Άρα η Τουρκία πρέπει να βρει συμμάχους στα Βαλκάνια. Ναι. Η οποία είναι η Αλβανία και τα Σκόπια. Άρα εμάς τι μας συμφέρει τώρα? Άρα όπως εμείς βάζουμε σε λούκι. Όπως εμείς βάζουμε σε λούκι. Να γίνουμε φίλοι με τους Αλβανούς. Αυτό το ήθελα να ακούσω. Γεωπολιτικά, κατά να μην έχει η Τουρκία συμμάχους γύρω-γύρω και να έχουμε εμείς πιο πολλούς. Ναι. Άμα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία είναι δικός μας σύμμαχος. Αυτό σου λέει. Μην το λες, γιατί λοιπόν, θα τεθεί θέμα στο Παναθηναϊκό. Πώς να μην το πω, τελείωσε. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελείωσε. Ραπτόπουλε, μην ξεγράψεις τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Ο Παναθηναϊκός από Καβάλα είμαι. Πες μου τη γνώμη σου και όχι του γιατρού. Λοιπόν, εγώ έχω μια πληροφορία την πλευρά του Δόνη, που είναι τσιγκουναράς, του Γιώργου, που του έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Αν δείτε ότι ο Δόνης πηγαίνει στον Παναθηναϊκό, σημαίνει κάτι καλό. Είναι κάτι πολύ καλό. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στην παρέα. Ηρακλειδές από εκεί στα πανεπιστήμια, να πούμε. Είσαι κομμουνιστής, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Έκανε εκλογές σήμερα. Στα πανεπιστήμια. Ναι, έχουμε αποτελέματα. Η ΔΑΠ πρώτη, κλασικά. Ποια είναι? Μπράβο. Η ΔΑΠ τι είναι? Τι είναι η ΔΑΠ? Έτσι, νουδού είναι και ακολουθεί η πανσπουδαστική που είναι ΚΝΕ, το ΚΚΕ. Οι κουκουέδες είναι πίσω από τους δακίτες, πώς το λένε. Συνήθως παραδοσιακά έτσι είναι. Πρώτα η ΔΑΠ, μετά η πανσπουδαστική. Να μου πει. Η αποχή σε τι επίπεδα έφτασε? Ωραία ερώτηση. Αποχή 80%. 80%. Αυτό σημαίνει πόσο αγνώσει είναι οι φοιτητικές εκλογές. Μόνο τα κομματόσκυλα ψηφίσαν. Να φανταστείτε, παιδιά, στη νομική που είναι και η δική μου σχολή, που είναι γενικά μια σχολή που είναι ενεργή πολιτικά, παιδί μου. Εντάξει, άλλο νομική, άλλο το χημείο τώρα. Από τους 3.000 φοιτητές ψήφισαν μόνο 800, νομίζω. Είχαμε αποχή 80% στις φοιτητικές εκλογές Θεσσαλονίκης. Σε όλη την Ελλάδα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Σε όλη την Ελλάδα, όχι. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Αυτό πρέπει να μας το αναλύσει τώρα. Σκέφτομαι τι θα γίνει σε εκλογές κανονικές. Ανέλησέ το, ρε, τι θα πει. Αδιαφορούν οι φοιτητές. Γιατί ένα λεπτό. Δεν πιστεύουν στα κόμματα. Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι και ότι οι παρατάξεις έχουν κρατήσει λίγο γραφικές, ας πούμε. Πάνε σε όλους πρωτοετής, τους μοιράζουν φυλάδα και δεν τους δάνε τηλέφωνα. Δηλαδή έλεος. Παιδιά, βρείτε κάτι καινούριο, ξέρω εγώ. Μην δάνε τηλέφωνα και με φυλάδα κτλ. Κοίταξε, αυτό, και τότε. Οι φοιτητές έχουν. Οι παρατάξεις. Γενικά οι φοιτητές βλέπουν ότι όποιος και να βγει, είτε είναι η ΚΝΕ είτε είναι η ΔΑΠ, πάλι τέτοια χάλια είναι, κατάλαβες. Γενικότερα έχουν μια απαξίωση πάνω στα κόμματα. Αυτό παιδιά, όλοι μπαίνουν εκεί πέρα τώρα στις παρατάξεις να κάνουν τα φοιτητικά από τα πάρτι, να οικονομήσουν, να πούμε και να τελειώνουν η δουλειά. Αυτό, ναι. Τώρα δεν το ξέρουν και οι φοιτητές, σε λέει δεν συμμετέχω τώρα, δεν ασχολούμαι. 150.000 ευρώ παίρνει η ΔΑΠ από την ΟΔΟΥ μόνο για αφήσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και για το Κασιδιάρη θα να πω. Βέβαια, επιχορηγούνται αυτά. Ναι, ναι, ναι. Για το Κασιδιάρη του ρώτησε ο φίλος μας ο Θεόκλητος, ναι. Ναι. Έχω φίλο Χρυσαυγίτη, ναι, που τον ξέρει προσωπικά του Κασιδιάρη μέσα από το κόμμα κτλ. Ναι. Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο ψυχάκια. Ναι. Ο τύπος κυκλοφορεί το βράδυ με μαύρα γάντια και γυαλιά ηλίου. Καταλαβαίνετε για τι άνθρωπο μιλάμε. Ψάχνει να δει καμία γυναίκα κάνει... δηλαδή το βράδυ. Δεν το ξέρω. Κάνει πλακάκια με πολλούς και στη Χρυσαυγίτη ακόμα και με τον Μιχαλογιάκο. Και γενικά είναι.
Είναι θέμα εξουσία στη Χρυσή Αυγή. Ο Μιχαλολιάκος είναι 64-65 και είναι. Ο Κασιδιάρης θέλει, είναι σε δύο παρατάξεις, κάτι τέτοια ξέρω. Ναι, ταραγμένη προσωπικότητα γενικά. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Για τον Ηρακλή. Ναι. Για τον Ηρακλή, κάτι τελευταίο. Άκουσα ότι θα γίνει μια αναδιάθρωση των κατηγοριών. Θα έχουμε, ας πούμε, Super League 1, Super League 2. Ναι. Ο Ηρακλής πού θα παίξει του χρόνου. Ελπίζω αυτές οι βλακίες να μην πάρουν σαν η αναδιάθρωση, αν είναι να γίνει ελπίζω και ψηφιστεί. Η λιθιότητα να μην είναι μεθεπόμενη χρονιά. Όχι, είναι η λιθιότητα. Όχι. Η αναδιάρθρωση θα γίνει για το 19-20, όχι για το 18-19. Ωραία, και ακόμα και να γίνει την επόμενη χρονιά, την παρεπόμενη χρονιά που θα παίζει ο Ηρακλής. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν ο Ηρακλής του χρόνου θα παίξει Football League ή όχι. Όσα έπει ο Ηρακλής που συμμετείχε στη Γάμα Εθνική φέτος. Αυτό παιδιά που έγινε, ο Ηρακλής έπεσε Γάμα Εθνική με χρέη, ρε φίλε. Αυτή η ομάδα δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Αυτό είμαστε το πήραν απόφαση κάποιοι λίγοι στο Κατσάνιο, οι οποίοι προέρχονται μέσα από τον οπαδικό φορέα. Ναι, ρε φίλε, και τι να έκανε ο Ηρακλής, να βαρούσε παντελώς οι άδες. Έπρεπε κάπου να αγωνιστεί. Είπαμε, για να υπάρξει οντότητα. Είπαμε νέο αφημί, Ηρακλής Αμπελοκήπων. Υπήρχε μια πολύ καλά δομημένη στο οικονομικό κομμάτι πρόταση. Δεν ξέρω, ρε φίλε, από τον χρηματοδότη του μπάσκετ. Το λάθος του Ηρακλή είναι ότι όταν ήρθε από Θανασάκη, φωνάζαμε καναδέζικο δολάριο. Αυτό είναι το λάθος και μετά ότι τον βάλαμε στο safe σου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αποδεικνύεται ότι η ομάδα η οποία χρηματοδότησε μέσω πυρούνια τον Ηρακλή για να ανέβει κατηγορία είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ηρακλής ήταν ομάδα συμφερόντων Ολυμπιακού. Ο Ηρακλής την πάτησε με τον Παπαθανασάκη όπως εμείς με τον Λάσκαρη στο μπάσκετ. Μια παρόμοια ιστορία. Όχι, δεν το ίδιο. Παρόμοια ιστορία. Καλά λέει ο Χατζηνάκος. Επόμενη γραμμή. Παρόμοια, δεν ακριβώς το ίδιο, άλλοι παράμετροι, αλλά παρόμοια ιστορία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Σε ρωτάει ο Μπίλι, ο X35, γιατί τόσο κόμπλεξ για τον Πανσεραϊκό. Ο Δήμος είναι καλά, φίλε. Γιατρέ γνώμη για Πέτρο Θεοδωρίδη και Πανσεραϊκό. Για τον Πέτρο Θεοδωρίδη νομίζω είναι ένα από τους μεγάλους ποδοσφαιρικούς παράγοντας και για τον Ηρακλή και τον Πανσεραϊκό ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών. Πανσεραϊκό, ρε παιδιά, τι να πω. Αυτό το πράγμα που σήμερα έπεσε κατηγορία μπορεί να είναι και για καλό. Πρέπει να αναδιοργανωθεί αυτή η ομάδα. Έχει όλα τα ηχέγια γιατί ο νομός είναι πολύ παραγωγικός και σε χρήμα και σε ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Πάμε, πρέπει να βρει ροή. Δεν ξέρω όποιες ομάδες όλα αυτά τα χρόνια τα βάλανε με τον Άρη, η μία πάει από το καλό. Πέφτει δυστυχώς Γάμα Εθνική πάλι με χρέη. Καλημέρα. Άσο σουφλί μου, δεν σου μιλάω. Για τη Φουρέιρα. Εγώ το μίσος το εξέλαβα από αυτές τις ομάδες. Πάμε κόσμο, έλα τώρα. Το μίσος το οπαδικό. Καλά σε κάνανε. Καλημέρα. Με κάνανε καλά, αυτή είναι η κατάληξη της μιας ομάδας Super League και η άλλη σε Γάμα Εθνική. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Λίπο γύρισα τώρα. Μας ρωτάει εδώ ο φίλος του Πασαραϊκού αν θα μπαίναμε στη Φουρέιρα. Το θέμα είναι να μας κάτσει η Φουρέιρα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Σε εμάς τους φουκαράδες. Ο Θεόκριτος θα μας πει. Ρε παιδιά τώρα τι ρωτάτε. Ναι. Δεν είναι το κούκκι. Εντάξει, μετριότητα είναι η Φουρέιρα. Αν δεν αρέσει η Φουρέιρα, Θεόκλητε. Θεόκλητε στη μέση στον καθρέφτη. Δεν τη βόλευε στη Φουρέιρα. Κοιτάξτε στον καθρέφτη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την προσωπική μου εμφάνιση. Θα έχουν οι άλλες όμως με την προσωπική σου εμφάνιση. Δεν σε νοιάζει. Κάτσε τη Φουρέιρα, δεν τη βόλευε δηλαδή. Εννοείται ρε παιδιά, αλλά εντάξει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Παοξής από Ανόβερο, τι γίνεται. Καλώς το να. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να χαιρετίζουμε να γίνει στο πάνελ το Στίκη στα παιδιά. Έτσι, πρώτη φορά που σε παίρνω. Σε ακούω όμως εδώ και 10-15 χρόνια. Λοιπόν, ψηφίζει η Ελλάδα, λέει η Αλβανία, ναι, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραίο. Έπρεπε να γίνει. Όχι, θέλω να σκάνω το τιμή για την ψηφίση. Θέλω να μιλήσουμε για μπάλα, ρε Κωστή. Οπότε δεν πέφτει η εκπομπή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαι και φαν του γιατρού. Οφείλω να ομολογήσω γιατί συγκλίνουν οι απόψεις μας πάρα πολύ. Στο σεξ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έτσι θα γούστα να γνωρίσω κιόλας. Δηλαδή, μου αρέσει ακόμα και να διαφωνώ μαζί σου. Μου αρέσει που είσαι γενικά μέσα στα θέματά σου πολύ εμπεριστατωμένος. Δηλαδή, έχεις καλή άποψη. Έχουμε και την ίδια άποψη με τον Λουτσέσκου. Κωστή, δεν ξέρω να το διαφωνήσεις. Ποιος έχει την ίδια άποψη. Εξιάζεις πολύ το Χιμένεθ. Εγώ δεν τον έχω τόσο πολύ σε υπόλοιψη. Λοιπόν. Οι συνθήκες εργασίας του Χιμένεθ. Δηλαδή, το πρωτάθλημα του το πήρε με την Ελλάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι το πήρε αυτό. Ναι. Και όταν ήταν να κρυθεί εκεί με κάτι ξάνθες, κάτι τέτοια, κάτι παιχνίδια που υπό διαφορετικές συνθήκες θα έκανε 2-3 φλόγους και έφυγε καμιά δεκαριά πόντους πάνω ΠΑΟΚ, θα τον έβλεπε ούτε το πρωτάθλημα θα βγάζε. Πιστεύω εγώ, έτσι. Μπορεί να είναι και λάθος η άποψή μου. Μπορεί. Από εκεί και πέρα πάμε για τον Λουτσέσκου. Εγώ άκουσα τη συνέντευξή του τώρα για τις μεταγραφές, γιατί εγώ το θεωρώ έναν πολύ καλό προπονητή. Βλέπει λίγο μπροστά. Βλέπω και το ποδόσφαιρο εδώ στη Γερμανία. Γενικά εμείς βλέπουμε άλλο ποδόσφαιρο. Δεν είναι αργόσφαιρο όπως στην Ελλάδα. Αλλά το ποδόσφαιρο Κωστή σήμερα εσύ σε βλέπω εσύ λίγο με τα εξάρια πολύ. Το εξάρι αρχίζει και εκλείπει από τη σκέψη ότι ένα εξάρι πρέπει μόνο να κόβει αυστηρά, να τρέχει και να πασάρει στα 1-1,5 μέτρα, ας πούμε, παράλληλα. Και άμα θες εσύ ένα εξάρι να κόβει χαμηλά και να πασάρει στα 30 μέτρα
Και σα τη μέρα να κάνει και 7 γκολ, πρέπει να τον πληρώσει 2 εκατομμύρια. Σε μια ομάδα πρέπει όταν αμήνονται να εξαρίζουν, αν μου επιτρέπει το όρο, δηλαδή να αμήνονται και οι τρεις δυνατά, αλλά και όταν επιτίθενται να μπορούν να δεκαρίσουν κιόλας. Δηλαδή να βγάλουν και κάθε πάσα, να βγάλουν και τη μεγάλη διαγωνία. Νομίζω ότι ο φίλος, ο μέσος πρότυπο που περιγράφει αυτή τη στιγμή είναι ο Λέον Γκορέτσκα, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο στο θέμα μέσου. Εάρα τότε ο Λουτσέσκου ανέβασε πολύ τον πήγη στα αμυντικά κάθε. Ναι, εγώ νομίζω ότι θα πάρει έναν ακόμα Μαουρίσιο, δηλαδή εκεί τον βλέπω. Γιατί θέλει ο ΠΑΟΚ να παίξει, και άμα δεις και φέτος και με Σαχόφ και με Μαουρίσιο, παρότι είχε πιο αργό κέντρο, είδες ότι οι αριθμοί το δικαιώσαν. Το Σαχόφ τον είχε έπαιγε, μάλλον για να του φέρνει τα γκολ από τη μέση απόσταση, σαν αλλαγή. Το είπε κιόλας ο άνθρωπος, ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι η ομάδα καταρχήν έχει σχέδιο. Τα rebound, τα σκουπίδια να μαζεύει. Ναι. Να μείνεται, ξεκινάει από πίσω σε όλο τον μήκο και βάθος. Δηλαδή ξεκινούσε από τον back και έβγαινε η μπάλα όχι με το φεκιά όπως την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε αυτό που. Αν δεν ξέρω αν θυμάσαι ο Τζιόλης τι έκανε κάποτε στον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή αμυνότανε πίσω και με το που έπαιρνε την μπάλα του μπακ έκανε μια μεγάλη διαγώνια παλιά και τρέχανε τρεις μαζί επιθετικοί, ο επιθετικός και οι δύο ακριβώς, πούμε, και κάνει μια υπεραριθμία σε μια γωνία. Απλά δεν έβγαινε σαν τέταρτος και σαν πέμπτος ο Τζιόλης, γιατί ήταν πολύ αργός. Ακριβώς, κάπως έτσι έπαιζε φέτος η ΑΕΚ. Γι' αυτό δηλαδή, Σαχόφ είναι πιο πολύτιμος. Δεν ήταν, εμένα το ποδόσφαιρο δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, δυνατό, ναι, ψυχή, αλλά δεν ήταν αυτό που. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το προπονητή το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Και ο Σιμόες με τις κλωτσιές, με αυτά, με τις αγωνίες ή ο Λιβάγη, άμα ήταν σε άλλη ομάδα δεν θα το χαριζόντουσαν. Δεν θα ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Επειδή πάντως ακούω ποδοσφαιρικά για τον ΠΑΟΚ που ασχολούνται μόνο με το κέντρο, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ο Μάτος του χρόνου 32 και ο Βιερίνια 33. Ναι. Κοίταξε, μην το περνάτε αυτό, μπάι, γιατί είναι μια θέση όταν, όταν ναι, παίζει back και ο Βιερίνια σαν back είναι μια πολύ απαιτητική θέση. Κάνουν πολλούς ρόλους. Μπράβο, είναι μια πάρα πολύ απαιτητική θέση με πάρα πολλά πνευμόνια. Και φέρνει και έναν ακόμα δεξί back, σίγουρα θα φέρει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο Κυβρακίδης ή αν είναι κάποιο άλλο. Λέω τώρα, γιατί δεν εφησυχάζει μόνο με Μάτους και με Βιερίνια από εκεί. Αν ο Βιερίνια έτσι παραμείνει αριστερό back. Δεν βγαίνουν με ένα και δύο back, αυτό εννοείται. Και πληθώρα μπροστά. Δηλαδή, ακόμα και με τη λύση του Κόντε, που τη θεωρώ καλή λύση, εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, δείχνει να έχει το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι. Γιατί θα έχετε φυσικά πίσω από τον Μπρίγιοβιτς. Το Λιμνιό, άμα τον μπας μπακ, πώς σου φαίνεται. Άμα τον κάνεις δεξί μπακ. Άμα θέλετε πρωτάθλημα, το Λιμνιό πρέπει να το δώσετε δανεικό. Δεν μπορεί να τον περιμένετε. Δηλαδή. Ή δεξιμπάκι. Άστα ρε τώρα. Δεν είναι. Δηλαδή, περίμενε, εσύ που λες να φέρει τον Κίτσου, δηλαδή το θεωρείς πιο καλύτερο από το Λιμνιό. Μα αντί το... να βάλει το Λιμνιό εκεί, σου λέω εγώ. Σα το Λιμνιό θα τον έχω. Συγγνώμη, ρε φίλε. Το Λιμνιό δεν έχω ρεζέρβα του Μάτο. Εσύ τώρα μου λες να φέρει τον Κίτσου ρεζέρβα του Μάτο. Φυσικά προτιμώ τον Κίτσου. Τον Κίτσου από το Λιμνιό. Φυσικά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, όχι ούτε και τον Κίτσιου, ούτε και τον Κίτσιου θέλω. Θέλω κάποιο πιο ψηλό, πιο δυνατό κορμί. Δηλαδή, όταν θα κλείσει μέσα, θα γίνει η σέντρα από το Μιστακίδη δεν ξυμπάει. Ναι. Και θα κλείσει μέσα, ας πούμε, να γίνει τρίτο ή δεύτερο μαζί με το center back. Πρέπει να μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Δεν πρέπει να σου μπει ο άλλο το δεύτερο δοκάρι να σε πάρει κεφαλιά, να σε κρεμάσει. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Θέλετε το αριστερό back να έχει αριστερό πόδι ως κύριο? Γιατί ο Πάκφη δεν έχει αριστερό πόδι, αριστερό back. Πού είναι απίστευτο. Ο Βιερίνια τα δουλεύει και τα δύο τα πόδια μια χαρά. Γιατρέ και το αριστερό και το δεξί το ίδιο καλά. Δηλαδή το έδειξε κιόλα και στι έντε. Ναι, αλλά το κύριο πόδι του είναι το δεξί. Δηλαδή καμιά φορά η πάσα που θα κάνει άμεση με το αριστερό. Να σου πω κάτι. Αυτό όμω το Βιερίνια δίνει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο απρόβλεπτο. Επειδή δουλεύει και τα δύο πόδια καλά και προωθείται, σε λέει δεν ξέρει ο δεξί μπακ πώ να το μαρκάρει. Γιατί μπορεί και να σεντράρει και να συγκλίνει. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα του Βιερίνια. Εγώ το Βιερίνια με ένα πραγματικά πιο ορθολογικό σχήμα, με ένα πραγματικό αριστερό μπακ, αυτό πιστεύω πάρα πολύ στο Γιαννούλη. Το θέλω εκεί που παίζει ο Πέλκας. Δηλαδή να είναι εκεί σε το rotation. Α, για να το τελειώνουμε. Αυτό που είπε ο Χατζινάκος, 33 ένας, 32 άλλος, με αυτές τις διαδρομές που κάνουν, θα έχουν και Ευρώπη, θα έχουν θέματα. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε. Πιο απαιτητική χρονιά του χρόνου. Έτσι. Γιατί και Ευρώπη, βάλε μέσα 6-8 μάτσα ακόμα. Που εγώ μακάρι λέω να παίξουμε με Άγιαξ, αν περάσουμε εκεί πέρα, γιατί οι μεταγραφές νομίζω. 2-3 μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην αρχή, αλλά οι 2-3 θα σούν μετά, αναλόγως του τι θα κάνει με τους ομίλους. Δεν μπορεί να τους πάρει. Κακός δαίμονας ο Άγιος, φίλε, μην τον θες. Κακός δαίμονας. Κακός δαίμονας είναι, αλλά σε αυτή τη στιγμή είναι στα μαύρα τα χάλια. Και ένα όνομα
Να ξέρει, είναι πάντα έχει, αλλά δεν πάβει να είναι μια σχολή ο Άγιαξ, ό,τι και να είναι. Είναι μια ποδοσφαιρική σχολή. 25 Ιουλίου, όπως πει φανέλα. Ότι με σιγουριά μπορεί μια ομάδα να περάσει σε προκριματικό γύρο όταν είναι όλοι απροετοίμαστοι, είναι τεράστιο το ρίσκο. Έχει Σλάβια Πράγα, Στουρμ Γκρατς νομίζω. Σλάβια Πράγα, πολύ καλύτερα. Είναι έτοιμη ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που θα ξεκινήσει να κάνει κορμό, θα ξεκινήσει να δούμε τι θα γίνει. Η ομοιογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ νομίζω ότι πιο εύκολα με τον τωρινό Άγιαξ, γιατί βλέπω λίγο και ολλανδικό ποδόσφαιρο, ο Άγιαξ αυτή τη στιγμή είναι εδώ, πατάω εκεί βρίσκομαι. Είναι εντελώς ανεργοδιοργάνωτη. Είναι από τις πιο εύκολε. Οι Ολλανδοί μόνο για χασίς είναι. Πάντως, αυτή τη στιγμή η Ολλανδία δεν έχετε μια καλή ομάδα. Πριν δύο χρόνια τα πατσιρίκια του Άγιαξ τον αποκλείσαν τον Μπακ. Περίμενε να πούμε. Επόμενη γραμμή. Μακριά, μακριά από Άγιαξ. Καλημέρα. Έλα, ρε, τι λέει. Γιατί βρίσκεται το Λάζαρο. Πριν δεν πάει στο διάλογο, πάμε επόμενη γραμμή. Έχει διάλογο. Ποιο έβρισε τον Λάζαρο, εσένα θα βρίσουμε. Μα βγήκε με το στραβό το στόμα, ποιε δύο ρετσίνε εκεί πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καθήκη. Λέγε φίλε. Έλα, ρε. Δύο στα δύο. Έλα, φίλε. Εγκόλμα, εσύ είσαι. Τι λέει, Έντβινα από ευρωπαϊκά τύρανα, που λέει και τα θεάτια. Ευρωπαϊκά τύρανα. Να το. Ναι, αλλά εμεί εξετρυπώσαμε, ξέρουμε από πού παίρνει. Ναι. Από πού. Τα έχουμε μάθει, άσε. Δεν το λέμε για να μην σου χαλάσουμε το προφίλ. Α, λέγε. Ξέρω, Χατζινάκο. Εγώ τα άμαθα, ναι. Τα άμαθε ο Χατζινάκος. Τι νομίζεις, τι είμαστε. Τι ψέματα λέτε. Δεν λένε ψέματα, ναι, ναι. Αυτός, γιατί εγώ δεν λέω τίποτα, αυτός ο Χατζινάκος τα λέει. Λέγε, λέγε, λέγε. Α, δε, ό,τι θέλει λέει το Χατζινάκο. Το Χατζινάκο λέει, ναι. Από σε πόλια παίρνω. Σε πόλια. Σε πόλια, ναι. Τι σε λέει, ποιο σε λέει. Να πω λίγο για την ομάδα μου. Ναι. Πήραμε τον Λάζαρο, εκταρά. Πήρατε τον Λάζαρο? Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ. Ξέρεις πως είναι ο Λάζαρος, σαν τους πρώτους Αλβανούς που ήρθαν το 90 στη Θεσσαλονίκη. μεταξύ ζωής και θανάτου ήταν. Πέτσα, νύχι και κόκαλο. Είναι οικοδόμος. Είναι οικοδόμος. Και μπορεί να παίξει πολύ, να χτίσει το παιχνίδι πολύ ωραία. Θα χτίσει το νέο Ολυμπιακό. Κάτι βλακίες που λένε οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ότι ο Λάζαρος, ο ηγέτης και τέτοια. Πού πήγε ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Τώρα για να αποστομώσω το Χατζινάκο εκεί που λέει, θα ναι. Δώσω πληροφορία από Αλβανία. Ορίστε. Να καταλάβει. Έχει προταθεί στο ΠΑΟΚ παίκτης από Κωσοβάρο ή από Κόσοβο, Κωσοβάρο. Κωσοβάρος. Που έχει περάσει από Ελλάδα, έχει προταθεί και έχει και ενδιαφέρει. Εγώ έναν ήξερα, του Γιάχιτς που είχαμε εμείς να πούμε. Ναι, κάσε, Χατζινάκο, ψάξτε το ίντερνετ. Καλά λέει. Κασάμι. Ψάξτε να δείτε ποιο παικταρά Κωσοβάρο. Είπαμε, Κασάμι. Παϊτίμ Κασάμι. Έτσι. Ποιο το λέει αυτό. Ο γιατρός, ποιο το λέει. Κτηνία. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θα το πω, θα το ψάξετε. Δεν είναι αυτό. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο το γιατρό. Έχω ένα φίλο εδώ πέρα. Δίνει στο σκύλο του ομό μπετζόλα, κρέα, έτσι, και κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, στο λέω με την επιστημονική μου ιδιότητα, δεν κάνει να δίνει ομό κρέα σε ζώο. Δεν κάνει, γιατί αυτό δίνει συνέχεια. Έτσι, το λέω εγώ τώρα αυτό το έχει μέσα μικρόβιο, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο για κάποια παραστικά νοσήματα. Εντάξει, μπορεί να μην κάνει καλή αντιπαραστική αγωγή, αλλά γενικότερα τα ομά τρόφιμα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ναι. Να δώσω και μια πρόβλεψη τώρα. Ναι. Και τα κλείσω. Πιστεύω μετά από εκεί από την εκπομπή το Τεόκλητο με το Γκατρό θα φύγουν μαζί. Άντε, καλή νύχτα τώρα. Λοιπόν, μαζί που θα φύγει ο Θεόκλητος. Από τη στιγμή που το πήρε η Ατλέτικο, ο ΠΑΟΚ παίζει με Άγιαξ ή Βασιλεία. Άμα περάσει, εξασφαλίζει αυτό με του ομίλου Γιουρόπα με το νου σύστημα. Σωστό. Το ξέρουμε αυτό. Το 447 μα το διευκρινίζει. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ελά, Κώστα, καλησπέρα. Όπα, καλησπέρα. Τι ο Φάνης από Γιάννητσα. Γεια σου γιατρέ, γεια σου Χατζινάκο. Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου Φάνη. Καλά είστε παιδιά. Καλά είμαστε. Λοιπόν, θέλω παιδιά να σας πω ότι έχω ένα ξαδερφάκι που σήμερα πήγε στο τελικό της Europa League. Ποιος? Το ξαδερφάκι μου. Ποιο είναι το ξαδερφάκι σου? Το ξαδερφάκι μου, αυτό που λέει το ξαδερφάκι μου, πήγε τελικό Europa League. Είδε φίλαθλος είναι. Μένει στη Γαλλία. Στην Αλία. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία, μένει στη Γαλλία. Ναι. Τι ασασέρι, χάνε τα γήπεδα, τι κυλιόμενες σκάλες. Κυλιόμενες σκάλες. Σκάλες όλες καθαρές.
ούτε σκουπίδια, ούτε πασάτε μποφτημένα. Πασάτε μποφτημένα, ναι, ναι. Τίποτα, ούτε τίποτα, σκουλαρίκια στα αυτιά των θεατών. Υπήρχε δηλαδή πολιτισμός. Ναι, ούτε τα τατουάζ στους ανθρώπους τα χέρια, τίποτα. Εσύ ας πούμε, σ' αρέσει αυτό? Είναι πολιτισμός αυτό φαίνει στον κόσμο. Σ' αρέσει εσένα αυτό, σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Αυτό φαίνει τον κόσμο στα γήπεδα. Εσένα σ' αρέσει αυτό? Ναι, αν γίνει έτσι το ποδόσφαιρο μας στην Ελλάδα, αν δεν έχει χουλιγκάνους εκεί να τους ελέγχουν, αν έχει πίσω τη αστυνομία, όλα αυτά. Δεν μ' αρέσει αυτό, αν φίλε. Να έρθουν καλύτεροι ποδόσφαιροι. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ναι, ο Κατσαράδης να σπουρατόπουλε στο Άκαο δεν τους κοιτάγανε τα ειστήρια καθόλου. Και στη Γαλλία σήμερα βλέπω ξανά μου τέσσερι δημοσίες. Εδώ φίλε είσαι. Εδώ είσαι σε απολύτιστο μέρος. Τέστε, δημοσίνη δεν τους κάνανε μόνο στην Ιταλία σήμερα τίποτα. Εσύ από πού με παίρνεις τηλέφωνο? Γιαννιτσά. Στα Γιαννιτσά είσαι και θες πολιτισμό εσύ. Μάλιστα. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι τι έχουμε να ζηλέψουμε, τι δεν έχουμε αστυνομία. Δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τα Γιαννιτσά από το Παρίσι τι έχουν να ζηλέψουν? Τι να, έτσι, ακριβώς. Το μάνταλο Γιαννιτσόρο, ας πούμε, από το Φωτενεμπλό, τι. Σωστό. Εκεί πέρα με εστιατόρια των άνθρωποι δεν σαν του πήρα να πούμε τσίχνα ιστορία. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει. Γεια σου φίλε, δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω πολιτισμό, δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει ο πολιτισμός. Εγώ θέλω να βλέπω τους παοξίδες εκεί με τα πούρμα να μυρίζει, να πούμε το πούρμα θυμίαμα, να κατεβαίνουν κάτω, να πέφτει το ξύλο της Αλεπούς, να πηγαίνουν με τις μάσκες οι παοξίδες. Να γίνεται εκεί το σκηνικό με το Βράνιες, αποβολές και τα λοιπά. Συνθήματα να πούμε ο ένας με τον άλλον. Τι το θες τον πολιτισμό, ρε φίλε, εσύ από τα Γιάννητσα? Τι σε νοιάζει ο πολιτισμός? Για πολιτισμό είσαι εσύ. Καλά, δεν λέω, Θεόκλητε. Σωστό. Καλημέρα. Συμφωνώ, ραπ. Καλά λες, αλλά απ' την άλλη με τον πολιτισμό οι δημοσιογράφοι θα κονομάνε πιο πολύ. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν κονομάνε. Όχι στη Θεσσαλονίκη τώρα. Δεν σου λέω τώρα αυτά τα τετριμένα, το πόσα πούλμα κατεβάσατε. Δηλαδή με τον πολιτισμό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μου συμφωνώ. Ενώ οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι όλο πολιτισμό και αυτό είναι, έτσι. Μάλιστα. Όχι, δεν με έχει πολιτισμό. Ναι. Χωρίς τον πολιτισμό κονομάνε μόνο κάτι. Δεν είναι οπαδοί αυτοί, ας πούμε. Δεν είναι χούλιγκαν οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι οπαδοί, είναι, αλλά έχουν το πέπλο, κατάλαβε. Δεν με νοιάζει το πέπλο, η ουσία με νοιάζει εμένα. Ωραία, εγώ είμαι πεπλικός όμως. Παίρνω το πέπλο εύρω. Ρε φίλε, το πέπλο μου νοιάζει. Όποιο δεν του νοιάζει. Το μόνο πέπλο που ξέρω του εύρω. Που δεν έχει και εκεί. Από εδώ σε παίρνω. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Οι μόνοι που δεν θέλουν, που δεν του νοιάζει η ουσία, ο πολιτισμός και αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ας πούμε, ο γιατρός δίπλα σου. Είτε καλαδάρα έχει το σκυλί, είτε δεν έχει. Είτε γαβγίζει, δεν γαβγίζει. Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει, τα πάρει στην τσέπη. Τον ζηλεύει τον γιατρό δηλαδή. Το θαυμάζω, δεν κατάλαβε. Ναι, δηλαδή έχει ένα θαυμασμό στον γιατρό, ναι. Βέβαια, το θαυμάζω γιατί όταν έχω, δηλαδή τώρα σου έχω φάει μια κρέπα και θέλω να ξεράσω. Ποια τρόφα ακούσω, ρε φίλε, γιατί και αυτό λειτουργήμα είναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή είναι προσφέρει έργο σε κοινωνία ο άνθρωπο. Δηλαδή είναι, λατρεύουμε να το μισούμε τον γιατρό, κατάλαβε. Έχουμε μια τέτοια σχέση. Λατρεύουμε να το μισούμε. Λατρεύουμε να το μισούμε, ναι. Είναι μια έκφραση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και γιατρό, τι θα κάνω, θα ήμασταν όλοι, α πούμε. Δεν μπορεί. Θε σε κάποιον να είναι έτσι με τη ρομποτική του, να δει τα δικά του, κατάλαβε. Στον κόσμο του γουστάρουμε να πούμε. Ναι. Έχουμε την ανομαλία μα κι εμεί. Κατάλαβε το. Ναι, βέβαια, η ανομαλία είναι καλό. Δεν πράγμα. Έχουμε μόνο σκυλιά πάντω στρατό, έχουμε και γεράκια. Γεράκια, ποια λες, θα την ακούω. Γεράκια. Κανονικά γεράκια, ετού. Έχουμε στρατιωτικά γεράκια, δεν το ξέρω κι εγώ, το έμαθα. Μου το είπε ο φίλο ο γιατρό. Α, τα εκπαιδεύει ο γιατρό. Δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά μου, είμαι ο γιατρός. Εντάξει, αν έχει κάποιο νόσημα. Τι τα κάνεις, τα ξεγεννάς, τι τα κάνεις, ξέρω εγώ. Όχι, ρε. Εντάξει, κάνεις κλινική εκτίμηση και αν υπάρχει κάποιο ασθένεια κτλ. Παραπέμπεται σε δευτεροβάθμιο όργανο για νοσηλεία κτλ. Σε περίπτωση ασθένεια. Τι κάνεις, δευτεροβάθμια νοσηλεία για να γίνει. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο η υπακοήση στα συγκεκριμένα ζώα γιατί έχουν το ένστικτο. Δεν είναι όπως τα θηλαστικά και ο σκύλος. Ο σκύλος πειθαρχεί. Τα συνθήματα κατά του Παναθηναϊκού, τα γεράκια γιατρέ. Νομίζω ότι είσαι κακόγουστος λίγο. Εντάξει, είσαι πολύ κρύος και ανέρας. Δηλαδή, δηλαδή, περιμένω να ακούσω κάτι το οποίο είναι όμορφο, να με τριγκάρει πραγματικά και εσύ τώρα. Για να ακούσει εσύ όμορφο γιατρέ πράγμα, πρέπει να μην σου πω τώρα τίποτα. Δεν πρέπει να ακούσει όμορφο πράγμα. Δηλαδή, τώρα του να πουλά με αυτή τη μορφή ηρωνία έτσι πάνω στο κομμάτι τη επιστήμη, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να ξέρει ποια είναι η εργασία ενός ανθρώπου. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν ειρωνεύτηκα ποτέ κανένα επαγγελματικό κλάδο. Δηλαδή, όλοι χρήσιμοι είναι. Κτηνολόγο, ορνηθολόγο ήθελα να γίνω εγώ, σε θαυμάζω. Άλλο ορνηθολογία και άλλο κτηνολόγο. Το όνειρό μου είναι να μάθω στην διαφεδροβάθμια εκπαίδευση γερακιών. Δηλαδή, εσύ, φίλε, όταν θα πας 60 χρονών, θα παίρνεις 300 ευρώ το μήνα.
ο γιατρός θα πάρει τη συνταξάρα του, την αμαξάρα του, θα πάρει την αμαξάρα του και ζηλεύεις. Εγώ νομίζω ζηλεύεις. Εντάξει, ανώνυμα και τα λοιπά, το να κάτσει εδώ πέρα και να λιγορήσει να δούμε πώς το ξέρει να νιώσει καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άκουσέ με. Μπορώ και επώνυμα, εντάξει, θα αφήσει λεωφόρο, μην φύγει κρυμμένο, έλα. Δουλεύω απέναντι στο νομαγυρίο, έλα να με βρει. Επώνυμα, δεν έχω θέμα. Απειλή. Αν απειλή επώνυμα, δώστε επώνυμο. Αλλά δεν σε λεωφόρο, γιατί δεν μπορώ να το λεωφόρο. Έλα στο νομαγυρίο, αγόρι μου να με βρει, αν μου είσαι ανώνυμα. Έλα επώνυμα. Επώνυμα. Ζήτα αυτό που βλέπει το νομαγυρίο. Εντάξει, δηλαδή τώρα προκαλεί για. Άντε, δώστε το επώνυμο σου, αγόρι, δεν μπορώ να το λεωφόρο. Συγγνώμη. Ήρθα στο μάτσο με την Ξάνθη. Κανονικά, δεν με κάνετε, βγάλε εισιτήριο. Ένα-ένα. Έχετε ή νομαγυρίο εσεί. Ας το έφυγε για να μην δώσει στίγμα. Μπορεί να σκάσουμε μύτη. Άντρα, κλάς, με την μπορεί έννοια. Μπορεί να σκάσουμε μύτη πέντε Στέφανη να πούμε, τρεις Ραπτόπουλοι και δύο Μπουρουτζούλιδες με το γιατρό. Εντάξει, τώρα. Και να σε κάνουμε μπαούλο στο ξύλο. Αυτό να πω κάτι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σκέψου ο άνθρωπος δεν έχει κάτι να ασχοληθεί στην προσωπική του ζωή και ασχολείται με τον Παναθηναϊκό αν πάει καλά ή όχι. Και αν πουλήσει μαγκιά σε μένα θα γίνει πολύ καλύτερα. Απίστευτο είναι. Δηλαδή, δες μια λάπη που κουβαλάει ο άνθρωπος. Πάμε με τον Στέφανο κάτω και άλλους πέντε Στέφανους. Θα παίξουμε τον χρόνο με τον Παναθηναϊκό, ένα ερώτημα. Ποιος που? Θα παίξουμε τον χρόνο με τον Παναθηναϊκό, ένα βασικό ερώτημα. Ποιος θα παίξει, ο Ξάνθη, ναι. Μπορεί και να τον πήραξαν τα δύο διπλά που τον πήρε. Τρία σερί και ένα με το κύπελλο, τέσσερα. Τελείωσε. Λοιπόν, πάει τελείωσε. Πάει τελείωσε. Εξοχικό. Θα πάρουμε και αυτόν και θα πάμε στους έξι τελευταίους για σήμερα. Άλλοι μην καλείτε. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι ο τελευταίος. Όχι, ρε φίλε, έξι είναι οι τελευταίοι. Είσαι ο έκτος από το τέλος. Έλα. Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Έχεις 100 ευρώ. Ποιος? Εσύ πάνω σου. Αν έχω 100 ευρώ τώρα. Ενώ δηλαδή θα έβαζε το 2-25 τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή σήμερα, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν παίζω κουμάρι, δεν παίζω κουμάρι. Εγώ για άλλο πήρα. Τελείως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω και εσένα και τον γιατρό, αφού κάνετε σήμερα αξιόλογη ανάλυση αγωνιστική, όσο πρόλαβα. Ναι. Στην πήγε μετά πήρε άλλο για τον συλλογιατρό που έλεγε. Εσένα και τον γιατρό θέλω μια παρατήρηση. Ναι. Αφού κάνετε ωραίες αγωνιστικές αναλύσεις, ναι, μην ξεχνιέστε. Δεν θα λέτε η ΑΕΚ έτσι πήρε το ποτάσμα, όχι με ενεθόμως τα κατάφερε και δεν θα ξανασύμβει κτλ. Η ΑΕΚ αγωνιστικά, αφού κάνετε αγωνιστικές αναλύσεις, δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Αγωνιστικά βγήκε δεύτερη. Ναι. Θα λέτε η ΑΕΚ πήρε, βγήκε δεύτερη, πήρε καλά στην Ευρώπη κτλ. Ναι. Όταν κάνετε αγωνιστικές αναλύσεις, όταν κάνετε κάτι άλλο, μπορείτε να το πείτε για το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Μην τρελαίνεστε, μην γίνετε λάθη. Ναι. Μα είπα ότι η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα στο χορτάρι. Αυτό το τι γιατρέ είπε που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, μπερδεύτηκε. Κάτσε ωραία να λύσει, αλλά σε μπερδεύσαν και εσένα. Στο κομμάτι του νόμιμου, εντάξει, με τα δικαστήρια δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Είναι δικαστικέ αποφάσει, τι να κάνουμε. Επειδή έκανε αναλύσει αγωνιστικέ και όμορφε και ανέλησε και την ΑΕΚ, την είπε πρωταθλήτρια αγωνιστικά. Όχι, ΑΕΚ βγήκε δεύτερη. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτό το τρίτο τη πρωταθλήτρια είναι πολύ βαρύ για να το κουβαλήσει. Δηλαδή δεν άντεχε ω οργανισμό. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Δημιουργεί απαιτήσεις που δεν θα τα απεξέρχεται αυτή τη στιγμή. Αγωνιστικά είναι δεύτερη ΑΕΚ. Αγωνιστικά δεν θα διαφωνήσω, απλά επειδή. Έλειξε αυτό. Θέλω να πάω από όλους τα κορμάκια που περάσανε σήμερα στην εκπομπή. Μου άρεσε αυτό εκεί που. Ο αρθρολόγος. Πώς? Ο αρθρολόγος. Ναι. Ο οποίος ανάφερε εμά μου αν τέλειωσε και λύκειο. Ναι. Διότι αν είχε τελειώσει λύκειο, που δεν είναι κακό να μην τελειώσει. Αλλά τουλάχιστον έχει τελειώσει η λύκειο, θα έχει ξέρει ότι ένας κτηνίατρος λέγεται και γιατρός. Ναι. Όμως, ναι, του δίνω τα εύσημα και με έπεισε ότι κάνει πολύ σεξ. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι γυαλίζει το πόμολο και πολύ και καλά. Δεν είναι κακό αυτό, σεξ είναι και αυτό. Ναι, ναι, εγώ πιστεύω αυτό. Δεν το λιδωρούμε, είναι μια μορφή έκφρασης, μια σεξουαλική κατεύθυνση. Επιλογή είπα του καθενός είναι. Ναι. Είπα ίσα-ίσα, μας έδωσε και συμβουλές για εμάς που δεν κάνουμε πολύ σεξ. Ενώ αυτός προφανώς το γυαλίζει το πόμολο και πολύ και καλά. Μη ζηλεύετε ρε αυτούς που κάνουν σεξ εδώ καθάρματα. Όχι, να ζηλεύουμε κιόλα, δεν ξέρω αυτά. Να, καληνύχτα. Τέλειες, καληνύχτα. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα ρε από εγώ, ναι. Μάλιστα κύριε εσείς. Έλα, απολωνιστής σήμερα. Τι απολωνιστής, Απόλλων Πόντου. Εννοείται, Απολωνάρα. Τι έγινε με Παλτίδη του χρόνου. Με Παλτίδη, με Παλτίδη. Άμα ισχύει αυτό, ένα τεράστιο και μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καλακίδη. Πραγματικά όλοι. Μπα και εδώ καμιά μέρα άσπροι οι άνθρωποι να μου. Να γλιτώσανε. Έτσι λέω, γλιτώσατε, μπα και δείτε καμιά άσπρη μέρα. Αναργιανός μιλάς. Όχι, όχι, είμαστε ευχαριστημένοι. Και τι, δεν θυμάστε τα περσινά πώς ανέβηκαμε τα εθνική. Πέστα ρε Κώστα. Νομίζω ότι ο κύριο Κάλλα οικονομικά είναι συνεπέστατο. Δεν έχει αφήσει τίποτα πίσω. Μια χαρά τα έχει πάει. Τίποτα ρε, τεράστιο ευχαριστώ. Άμα ισχύει, ας έρθει ο Παλτίδης, ξέρω εγώ τι να πω. Ναι. Χατζινάκο. Εδώ είναι. Έλα φίλε.
Δώσε το βάλιο Πέτρε τη ΑΕΚ πρωταθλήτρια το χωριό, δεν το δίνει. Τέτοια τριπλέτα μπροστά σε δεφόρια. Δεν το δίνει, κολλάει. Δεν παιδιά. Είδε τον Καταρχήν είναι. Άιδε ρε. Καταρχήν είναι ανεύθυνο να μιλά. Είναι ανεύθυνο εγώ να δώσω κάποιο προγνωστικό για στοίχημα για ομάδε οι οποίε δεν ξέρουν καν τον προγραμματισμό του για την επόμενη χρονιά. Είναι ανεύθυνο να μιλάει κάποιο για στοίχημα αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσει ο Μαρινάκης, πώς θα ξυπνήσει ο Μελισανίδης. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν αυτοί. Ο Σαββίδης φαίνεται πώς θα κινηθεί, θα ρίξει χρήμα πάλι. Το θέμα είναι να πιάσει και τόπο. Μην τον φάνε τα κοράκια. Ρε με center for, τριπλέτα εκεί μπροστά, Δέδεπε, Χατζηχρήστο και Μητρόπουλο, χάνεται αυτό το πρωτάθλημα, είσαι τρελός. Δώσε το και βάλει μπέτ να οικονομήσουμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι θα γίνει του χρόνου. Δεν ξέρω και ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Δεν ξέρεις πώς τι αντίδραση θα βγάλει οτιδήποτε. Ποιος? Μπορεί και να το πει το πείμα, μπορεί και να βγάλει αντίδραση. Δεν ξέρεις, είναι Ολυμπιακός. Δεν τον υποτιμάς τον Ολυμπιακό. Ελληνοποίηση και ξέρω εγώ, άστα. Δεν ξέρω, τώρα ελληνοποίηση λένε τώρα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα στην πράξη για ελληνοποίηση. Πάντως θα πω κάτι το οποίο παρατηρώ. Αυτά είναι εδώ, γιατί όχι, φίλες είναι αυτά. Οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν είναι εντε και καλά, ας πούμε, πολύ δυσαρεστημένοι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα και αντέχουν και κάποιες χρονιές να μην πάρει η ομάδα του το πρωτάθλημα γιατί είναι κορεσμένοι. Απλά θέλουν να δουν ποιοτικό ποδόσφαιρο. Αυτό τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Και δεύτερη χρονιά, δηλαδή να μην το πάρουν, δηλαδή, βλέπω... να έχουν δει μπάλα. Ναι, δηλαδή βλέπω στα social media παρακολουθώ δηλώσεις φιλάθλων του Ολυμπιακού. Πιο να μην πονέσουν τα μάτια του. Να μην πονέσουν τα μάτια του. Δηλαδή θέλουν μια αξιοπρεπή αγωνιστική παρουσία. Σωστό, πρωταρχικά, σωστό. Ο Μίλους Europa League ξέρουν ότι πλέον το Champions League την επόμενη τετραετία, έτσι όπως είναι η δομή της διοργάνωσης, είναι ανέφικτο για ομάδες από την Ελλάδα κυρίως να μπουν στους ομίλους. Μιλάμε για αγωνιστικά θαύματα. Δηλαδή υπάρχει μια στενοπός πλέον, αφού έχει καταντήσει να είναι μια στενική διοργάνωση των μεγάλων πρωταθλημάτων. Ο πρωταθλητής έχει, αν έχει κάποιες ελπίδες. Ο πρωταθλητής, ναι, ο πρωταθλητής γιατί και πάλι... έχει τον όμιλο των πρωταθλητών που έχει πλεονέκτημα. Και πάλι πρέπει να έχεις μια καλή παρουσία στο Europa League για να εξασφαλίσεις και καλή βαθμολογία και καλές κληρώσεις. Δηλαδή το ξέρουν ότι το Europa League είναι η προϋπόθεση να συλλέξεις βαθμούς για να μπορέσεις σε μια διετία τουλάχιστον να μπορείς σαν πρωταθλητής να έχεις καλές προϋποθέσεις εισόδου στο Champions League. Δυστυχώς 16 εισιτήρια φεύγουν κατευθείαν σε 4 μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουν καταντήσει στο Champions League μια εσωτερική υπόθεση Αγγλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας. Αυτό απαιτεί αγορά. Κυρίως είναι λίγο Ευρωλίγκα να γίνει το Champions League όπως είναι στο μπάσκετ. Πάει να γίνει μια κλειστή λίγα και ακούγεται τώρα και για παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων με 26 ομάδες. Μια ακόμη παροδία τύπου Μουντιάλ δηλαδή για να μπορέσει να μεγαλώσει το εισόδημα από αυτές τις αγορές που διψάνε για ποδόσφαιρο και να βλέπουν τη Real, την Barcelona, τη Liverpool που να αγωνίζεται διαρκώς. Όπου υπάρχει χρήμα, εντάξει, το χρήμα υπερισσεύει, εντάξει, από την ασιατική αγορά. Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η στροφή. Αν πέσει από εκεί χρήμα και χορηγίες, όλα μπορούν να γίνουν πλέον. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε. Έλα. Κάπου, σήμερα ο Βαζάκας τον κόνιο εδώ έκανε κόσκινο. Στο 2-1 το άφησε. Στην γραμμή τι γινόταν. Πόσο έληξε. 2-1. 2-0 ήταν, έγινε 2-1. Ναι. Τη μεγάλη καρδισάρα που είναι Απολλωνάρα Βαζάκας και τώρα την επόμενη αγωνιστική. Γίνεται χαμός να πούμε. Είναι 4 ομάδες 40 με πρώτο φαβορή για μένα τη Σπάρτη να πέσει. Χαμός. Η Σπάρτη έχει να πάει σε δράμα και Ηράκλειο. Δηλαδή λογικά δεν θα πάρει βαθμό. Και θα σωθεί ο Γκόνιας. Παίζει Εργοτέλης Εγινιακός, Τρίκαλ Εργοτέλης. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Εργοτέλη. Ο Εγινιακός ταξιδεύει στο Ηράκλειο και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την αδιάφορη Παναχαϊκή που θα έρθει μάλλον για τουρισμό στο Εγίνιο. Η Καρδίτσα, όπως είπαμε, έχει να παίξει με την Παναχαϊκή εκτός έδρας και υποδέχεται τον Άρη τελευταία αγωνιστική. Και ποια ομάδα ξεχάσαμε, τη Σπάρτη. Την είπαμε, παίζει εκτός έδρας με Δόξα Δράμας και Όφη. Δύσκολα τα πράγματα για τη Σπάρτη. Έφυγες, λέγε. Κώστα, άκου λίγο, άκου να σε πω. Ακούς. Λέγε. Σένα. Λοιπόν, κάνε ρεπορτάζ. Ποιος θα κάνει τα έξοδα του Γυνιακού την Κυριακή για Κρήτη. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε από αύριο μεθαύριο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ηρακλειδέας κομμουνιστής από το Καστελόριζο, ραπ. Λογικός άνθρωπος. Αφού είσαι Ηρακλειδέας, θα είσαι αριστερός. Ωραία. Όχι αριστερός, κομμουνιστής θα λες. Τι διαφορά έχει? Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Θα μου την εξηγήσεις. Αριστερός βλέπουμε σήμερα αυτούς που κυβερνάνε. Άσες αριστερά με το κουκουέ, έχει μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων. Για μένα όλοι ήδη. Κώστα. Λέγε. Καταρχήν να καλησπερίσω τα παιδιά που είναι γύρω σου. Καλά, μην αργείς. Καλησπέρισε τους, μην το πάμε στο πολύ ευγενικό. Πάμε. Ναι, γιατί οι άλλοι 20 λεπτά μιλούσανε. Ναι. Τέλος πάντων. Θα ήθελα να σου κάνω μια παρατήρηση. Να κάνεις, να κάνεις. Ναι, με τον Στέφανο και με τον Σαράντο. Ναι.
και ορμήξατε το 40 πολύ άσχημα και εμένα μου κακοφάνηκε. Εγώ ορμήξα το 40. Ναι, τον ορμήξατε και εγώ. Κατά τέτοιο τρόπο. Ένα λεπτό, που... ένα λεπτό. Εγώ τον ορμήξα το 40. Και οι δυο σας μαζί με τα σύμφωνα συμβίωσης και τα χαζά τα άλλα και τα... Χαζά για σένα. Τα σύμφωνα συμβίωσης τα ψήφισε η Βουλή σου, κύριε Κομμουνιστή. Εγώ πάντως, φίλε μου, που τον πήρα σήμερα τηλέφωνο του 40 να του κάνω το ορίστε που είχαμε μια ωραία παρέα στη Μαρμίτα και είδαμε Europa League, δεν μου σηκούσε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω με τον κύριο 40, φίλοι είμαστε. Αλλά σήμερα που τον πήρα τηλέφωνο να του κάνω το ορίστε, δεν μου σηκούσε το τηλέφωνο. Ακούστε, δημοκράτες, άκου εμένα, δημοκράτη. Η Βουλή των Ελλήνων, έλα εδώ, δημοκράτη. Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε για το σύμφωνο συμβίωσης. Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε. Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε την αναδοχή των τέκνων από τα ομόφυλα ζευγάρια. Η Βουλή των Ελλήνων θα ψηφίσει το όνομα της Μακεδονίας. Η Βουλή των Ελλήνων θα ψηφίσει η Μακεδονία κτλ. Δημοκρατία έχουμε, βουλώστε το, έπεσε η Χούντα. Εφόσον ψηφίζετε δημοκρατικά, δεν μιλάτε. Πάμε παρακάτω. Τα κόμματα που ψηφίζετε οι Έλληνες έχουν βγάλει αυτά. Του Μπέκα και πάμε παρακάτω. Εσείς που κάνατε αποχή στις προηγούμενες εκλογές και διαμαρτύρεστε τώρα να πηγαίνατε να ψηφίσετε. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Μην έχεις ζωχάδες στον πισινό. Λέγε τώρα, σ' ακούω. Άσε με να μιλήσω, ρε παιδί. Για μιλά τώρα. Τώρα που λες, τώρα μέσα στη Βουλή ψηφίσαν οι δημοκράτες να αλλάζουμε γυναίκες, να βγούμε χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Κάντε ό,τι θέλετε, ρε. Δημοκρατικό δεν είναι. Άσε με, ρε Κώστα. Ρε, δημοκρατία δεν έχουμε, ρε. Οι πολλοί δεν αποφασίζουν. Ακού εδώ, ρε Κομμουνιστή. Οι πολλοί δεν αποφασίζουν. Το κόμμα το δικό σου, το κόμμα το δικό σου, το ΚΚΕ, πήγε να ψηφίσει για τα ομόφυλα ζευγάρια ή έκανε την κότα. Παρόν έδωσε. Άντε λοιπόν από εκεί, παραστάτες της πλάκας, κουκουέδες. Έχετε άποψη, ρε. Κουκουέδες, έχετε άποψη. Μεγάλη άποψη. Όχι, γιατί δεν ψήφισες. Γιατί δεν ψήφισες, όχι. Ή ναι. Το παρόν με το όχι δεν έχει μεγάλη άποψη. Ρε, άσε τώρα να τις σε μένα τώρα. Μου κάνεις το κάτσι Παναγί στο Στυλιανόπουλο απάνω. Εγώ δεν είμαι Στυλιανόπουλος, λέγε. Αυτό που λέω, θα μ' αφήσεις να μιλήσω λίγο. Ό,τι γουστάρεις. Άμπρα, να χαρώ το φιλαράκι. Έλα, πάμε λοιπόν. Που λες, ο άλλος που πήρε και έλεγε το γιατρό, σκυλίατρο και ηρωνία, κολομαγκές τώρα και στον αέρα, αν τα τηλέφωνα κρύβονται από πίσω και το ένα και το άλλο. Τι να φτάρει, δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Τα παιδιά είναι να πούμε νέα εκεί πέρα μορφωμένα, ό,τι και να είναι, να πούμε, έχω ένα μικρόφωνο μιλάνε, μιλάτε όμορφα ρε. Να έτσι πάμε και ψηφίσουμε και βγάζουμε να πούμε ό,τι θέλουν οι άλλοι και μας κάνουν κουμάντο. Γιατί 200 χρόνια που ψηφίζεις δεν ψηφίζεις, δεν σε κάνουν οι άλλοι κουμάντο. Θες να κάνεις και κουμάντο. Άντε να πω, τον πρώτο χρόνο που έγινες κράτος δανεικά πήρες. Λαμόγιο Έλληνα. Από τον Όθωνα ρε, γερμανικές τράπεζες. Λοιμό. Τι ο Όθωνα, στην επανάσταση ρε τα αγγλικά τα δάνεια που μας έφερε ο Λόρδος Βίρονας εδώ πέρα. Ορίστε. Και τα μοιραστήκαν ο Κολοκοτρώνης με τους κυβερνητικούς τότε. Τα έφαγε σουβλάκι και ζουτζουκάκι όταν ήταν ο Κολοκοτρώνης. Γλέντια που γίναν τότε. Άντε μπράβο. Α, το Μάρσαλε ήρε, Θεόκλητε. Τι μάρσαλε. Τρέπεστε λίγο που τα λέτε αυτά. Μια χαρά τα λέμε. Έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Έχουμε δει όλα τα ντοκιμαντέρ να πούμε στο YouTube. Τα ξέρουμε καλά πώς γίναν τα γράμματα. Για το κυματέρε, αυτά που τη διασπάθηση γίνανε τότε των δανείων. Διασπάθηση έγινε, τα φάγανε. 30 εμφύλιους κάνατε λαμόγια. Και μόλις μπήκε ο Ιμπραήμ, οι Άγγλοι για να μην χάσουν να πούμε τα λεφτά τους, ήρθανε με το στόλο εδώ πέρα με τους Ρώσους και τους Γάλλους και μας κάνανε κράτος εκείνοι. Για να μην χάσουν τα λεφτά τους που μας είχαν δανείσει. Κοροϊδά τους έχεις τους Άγγλους. Λάθος τα λέμε, Κομμουνιστή. Αυτή είναι η αξία μας. Μα δεν λέμε κάτι το αντίθετο. Ναι, αλλά όχι ότι φάγανε ο Κολοκοτρώνης, τα λεφτά, μην με τρελάνε. Όλοι φάγανε τότε. Δεν έβαγε. Όλοι φάγανε. Τα πρώτα κόμματα σε βουλή δεν έκανε. Όλοι στο Θεόκλητο, λέγε ο Θεόκλητο. Φιλορωσικό, φιλογαλλικό, φιλοαγγλικό. Σωστός. Είδες, δεν τα ξέρουμε. Έτσι. Πάμε, έχουμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα. Κώστα. Ναι. Για τον Κατσιδιάρη αυτό που είπες. Ο Κατσιδιάρη, ναι. Ναι, καταρχήν αυτός ο άνθρωπος να πούμε είναι μόνο για να βαράει γυναίκες, δεν έχει... Έτσι έδειξε μέχρι στιγμής, τι να κάνουμε. Μάρκα πολιτικό. Τι να κάνουμε. Καταρχήν όπως...
γουστάρουν, πάνε στο ΑΚΑ να κάνουν ό,τι γουστάρουν, πάνε στο ΑΚΑ.